Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 27 Ιουνίου. Εδώ έχουμε μπει στην τελική ευθεία για να κλείσουμε αυτήν την σεζόν. Μένει μία ακόμα εκπομπή και δύο ακόμα που θα επιλέξουμε για να δείτε μέχρι και την επίσημη αυλαία εδώ στην Crete TV. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα σενάρια και το παρασκήνιο δείχνουν και θέλουν εκλογές το φθινόπωρο. Παρά το γεγονός ότι πριν από 2-24 για μία ακόμη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι διατεθειμένος να εξαντλήσει την τετραετία. Σε κάθε περίπτωση, η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στις πολιτικές εξελίξεις, είναι αρκετά τα ανοιχτά μέτωπα και στην εξωτερική πολιτική και την καθημερινότητα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή την εβδομάδα έχουμε μία σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και ένα πιθανότητα τέτ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν. Και βεβαίως όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, στη σκιά της ενεργειακής κρίσης, της ακρίβειας αλλά και της ρήτρας αναπροσαρμογής. Μαζί μας λοιπόν τέσσερις άνθρωποι που εκπροσωπούν τέσσερις πολιτικούς χώρους. Μαζί μας ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γρηγόρης Πασπάτης. Καλησπέρα σας κύριε Πασπάτη, καλώς ορίσατε. Το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Βασίλης Μπόκος. Καλησπέρα σας κύριε Μπόκο, καλώς ήρθατε κι εσείς. Ο πρώην βουλευτής και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ο Φραγκίσκος ο Παρασύρης. Καλησπέρα σας κύριε Παρασύρη. Καλησπέρα σας κύριε Βασιλιάδη. Και το μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Ηράκλειο, ο κύριος Σάββας Βασιλιάδης. Καλησπέρα σας κύριε Βασιλιάδη, καλώς ορίσατε και εσείς. Και θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση, κύριοι, με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Χωρίζουμε τη συζήτηση σε δύο μέρη, στην καθημερινότητα, την ακρίβεια αλλά και την εξωτερική πολιτική. Θα ξεκινήσουμε με την εξωτερική πολιτική, καθώς σήμερα έχουμε αρκετές εξελίξεις με φόντο την σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη, αναφερόμαστε στο ΝΑΤΟ, και όλα αυτά τα οποία περιμένει η Ελλάδα. Και με μια προκλητική ρητορική της Τουρκίας που συνεχίζεται καθημερινά, τόσο από τον ίδιο τον Πρόεδρό της, όσο και από κορυφαίους αξιωματούχους. Κύριε Πασπάτη, θα ξεκινήσω με εσάς τη συζήτηση. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, γιατί είναι μια εβδομάδα, μια θερμή εβδομάδα, όχι μόνο λόγω θέρους, αλλά και λόγω των πολιτικών εξελίξεων. Και ένα καλοκαίρι που μπορεί να πυροδοτήσει αρκετές εξελίξεις στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής με σημείο αναφορά στην επιθετικότητα που έχει η Τουρκία τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια. Κύριε Δασκαλάκη, για να σας κλέψω λίγο χρόνο τώρα στην αρχή που πιθανά μπορείτε να μου τον πάρετε μετά. Θα ήθελα να πω ότι η σύσκεψη που θα γίνει του ΝΑΤΟ, το summit που θα γίνει του ΝΑΤΟ. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ, όταν μπήκε η Ελλάδα και η Τουρκία το 1952, ήταν δύο χώρες οι οποίες ήταν αλληλοσυμπληρούμενες, διότι τις είχε το ΝΑΤΟ τότε και τις δύο ανάγκη. Πέρασαν πολλά πράγματα. Είχαμε την μετεμφυλιακή Ελλάδα, είχαμε τη δικτατορία, είχαμε την, ας το πούμε, λίγο εκρηκτική πολιτική που υπήρχε στη μεταπολίτευση και φτάσαμε με αφορμή το Κυπριακό, στην πλήρη ρήξη με το ΝΑΤΟ, το οποίο εμείς οι Έλληνες θέλουμε να το αποδίδουμε στον τότε Χένρι Κίσιγκερ, αλλά στην πράξη φταίγαμε και εμείς, και ο Κίσιγκερ, αλλά και εμείς. Από εκεί και μετά από όλες αυτές τις δεδαλώδεις περιόδους που περάσαν, έχουμε αρχίσει να έχουμε μια πιο συνετή σχέση με τη Βορειοατλαντική Συμμαχία και να καταλαβαίνουμε ότι εμάς η πολιτική μας είναι να ανήκουμε σε αυτό το οποίο είναι ο δυτικός κόσμος, εκεί το οποίο ανήκουμε δύο αιώνες και εκεί είναι το μέλλον μας και σημαίνει ότι πρέπει να τηρούμε τις διαδικασίες που ο δυτικός κόσμος θέλει από τις χώρες μέλη του που είναι φυσικά του μέλη. Από την άλλη, έχουμε μία χώρα, την Τουρκία, που είναι μουσουλμανική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έχει ένα διαφορετικό τρόπο σκέπτεστε και εκφράζεστε. Έχουμε μια χώρα η οποία έχει ένα αναθεωρητισμό, αλλά δεν πάβει να είναι και αυτή μέλος του ΝΑΤΟ και να έχει σαφώς επεκτατικές σχέσεις απέναντι στη χώρα. Και με πολλά εσωτερικά προβλήματα. Εμείς πρέπει να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην πλήρη απόσταση από τις αναθεωρητικές θέσεις της Τουρκίας, οι οποίες αυτές μπορούμε μόνο με τη δύναμη των κανονιών. Εγώ στην απάντηση βούτυρο ή κανόνια. Είμαι κανόνια, γιατί για να έχεις βούτυρο πρέπει να έχεις κανόνια. Και από την άλλη όμως δεν σημαίνει ότι η κάθε ρήξη μας με την Τουρκία θα σημαίνει ότι θα πρέπει να απειλούμε το ΝΑΤΟ ότι
τη φταίει το ΝΑΤΟ ή τι θα αποχωρήσουμε από το ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ η θέση μας είναι δεδομένη, η θέση της χώρας στον δυτικό κόσμο είναι δεδομένη. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, η Τουρκία, η οποία θα πλησιάσει το 2030 τα 100 εκατομμύρια, έχει το πολιτικό θράσος να αρχίσει να αναπαραγάγει τις θεωρίες του ζωτικού χώρου. Ότι δεν μας φτάνει η χώρα μας και θέλουμε κάτι παραπάνω για να μπούμε. Αυτά τα οποία είπε ο Χίτλερ στην εποχή του Μεσοπολέμου και είδαμε πώς προχώρησε. Εμείς σε αυτά θα πρέπει να είμαστε σταθερά απέναντι. Εμείς σε αυτά θα πρέπει να τηρούμε τους νόμους και τις διαδικασίες της Δύσης, να φανούμε ένας καλός σύμμαχος. Μας βοηθάει η αναγνώριση της Μακεδονίας σε αυτό, ότι εμείς τώρα για το ΝΑΤΟ είμαστε ένας καλός σύμμαχος, με την έννοια ότι κάναμε μια οπισθοχώρηση. Mm-hmm. Ήταν μια οπισθοχώρηση για τα ελληνικά δεδομένα αυτό που έγινε στη Μακεδονία. Και έγινε και το ΝΑΤΟ έχει κερδίσει από αυτή τη διαδικασία. Άρα, σήμερα. Άρα, κύριε Πασπάτη, ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έθεσε τις βάσεις για να χρησιμοποιηθεί. Όχι, αυτό. Δεν είπα αυτό. Γιατί, επειδή υπάρχει σκληρή κριτική στην δεν απόφαση στις διεργασίες και την απόφαση για την Βόρεια Μακεδονία. Κοιτάξτε, θυμόμαστε τη συνθήκη των Πρεσπών. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ εγώ ή συμφωνεί οποιοδήποτε πολίτης. Έγινε κάτι όμως στο οποίο υπέστη απομείωση των ελληνικών των ελληνικών δυνάμεων σε εκείνο το σημείο και υπέστη και κάποια αλλίωση της ιστορίας η οποία υπήρχε. Όμως έγινε και από αυτό το πράγμα κέρδισε τον ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε μια δύναμη η οποία φαίνεται να είμαστε αξιόπιστο σύμμαχος μέσα στην Ατοϊκή, μέσα στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, αυτή πρέπει να είναι η θέση μας, γιατί η Δύση δεν της αρέσει να μιλάει με ανθρώπους οι οποίοι είναι αναθεωρητές. Και όσο εμείς μπορούμε να αναδεικνύουμε αυτές τις απόψεις περιζωτικού χώρου που λέει η Τουρκία ή μπορούμε να αναδεικνύουμε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που δεν μπορεί να συμμετάσχει στο δυτικό γίγνεσθε, κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη μου εμένα, είναι πολύ ισχυρότερη η θέση μας. Και φυσικά πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι την Τουρκία ποτέ δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε εάν δεν έχουμε τη δύναμη πυρός. Την είδαμε τι έγινε στη Μικρά Ασία το 1922. Ήδη αυτοί θα γιορτάσουν φέτο τα 100 χρόνια και θα κάνουν επικοινωνιακές τελετές για αυτά τα θέματα και προσπαθούν τι να κάνουν, να αμφισβητήσουν τη Συμφωνία της Λοζάνης και να μας πούνε ότι τα ελληνικά νησιά δεν είναι ελληνικά. Και να σας πω κάτι, ήταν οι πρώτοι οι οποίοι δεν τήρησαν τη Συμφωνία της Λοζάνης. Ήμβρος και η Τένεδος. Έχουν φύγει όλοι οι Έλληνες από εκεί. Είναι πια στην Τουρκία. Η Κωνσταντινούπολη, η οποία έπρεπε να αφήσουν εκεί τους Έλληνες. Έχουν φύγει όλοι οι Έλληνες από εκεί. Σε αντίθεση, ποιος ήταν ο πληθυσμός της μουσουλμανικής κοινότητας στη Δυτική Θρακία, ο ίδιος με αυτός ο οποίος ήταν τότε που έγινε. Άρα, νομίζω ότι αυτό που λέτε είναι ότι είναι μια κρίσιμη σύνοδος αυτή στο ΝΑΤΟ. Στην πιθανότητα που μπορεί να υπάρξει, στο ότι μπορεί να υπάρξει και μια συνάντηση του Ερντογάν με τον Μπάιντεν. Νομίζω ότι από αυτές τις συνάντησεις μπορούν να προκύψουν πολλά. Κύριε Σμπόκο, έρχομαι σε εσάς. Στην προκλητική ρητορική της Τουρκίας, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ο ίδιος ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέρονται στον τρόπο που διαχειριστήκατε εσείς την εξωτερική πολιτική και τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία. Και θέλω λίγο να μου σχολιάσετε το σημερινό, καθώς πολλά από τα στελέχη σας λένε ότι δεν υπάρχει, λέει, μία ενιαία ενημέρωση. Ότι αυτή τη στιγμή, και νομίζω ότι αυτό επιθυμούν όλοι οι Έλληνες, είναι το πολιτικό σύστημα σε μία προκλητική Τουρκία να είναι ενωμένο. Προσωπικά θεωρώ ότι ενότητα υπάρχει. Ενότητα υπάρχει στο λαό. Και δεν υπάρχει πραγματικά περίπτωση να μην υπάρξει αντίδραση με ενωμένο τον ελληνικό λαό σε αυτόν στον οποιοδήποτε εχθρό της πατρίδας επιβουλεύεται τα σύνορα της χώρας. Εκεί θα είμαστε ενωμένοι όλοι. Από εκεί και πέρα, όσο αφορά το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής και ο τρόπος που το χειρίζεται ο Πρωθυπουργός, εμείς θεωρούμε ότι αυτή είναι μία ιδιωτικής χρήσης, γιοταχή εξωτερική πολιτική.
Διότι οποιασδήποτε αποφάσεις παίρνονται, τις παίρνει με μονομέρεια ο ίδιος. Mm-hmm. Και οι αποφάσεις αυτές τείνουν να αλλάξουν το δόγμα της εξωτερικής μας πολιτικής. Που το δόγμα αυτό, κύριε Δασκαλάκη, ήταν ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας ασφάλειας και ειρήνης στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι αποφάσεις σήμερα που έχει πάρει ο κ. Μητσοτάκης μας κάνουν ένα προτιχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Παράλληλα, η αποστολή πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Ρητορικά λέω, φαντάζεστε αν αυτή η απόφαση ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και έπαιρνε ο Τσίπρας πρωθυπουργός αυτή την απόφαση. Το τι βουκεφάλες και τι περικεφαλές θα ήταν στις πλατείες να λένε ο Τσίπρας ο προδότης που αποδομεί τη γραμμή άμυνας της χώρας. Τι εννοείται όμως αποδομεί τη γραμμή άμυνα της χώρας? Κοιτάξτε, τα τάξη. Δηλαδή, τι διαφορετικό θα μπορούσε να κάνει αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας όταν έχουμε μια προκλητική Τουρκία που διεκδικεί πλέον ξεκάθαρα ελληνικά εδάφη? Κοιτάξτε, εγώ αναφέρθηκα στην απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη για την αποστολή πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Mm-hmm. Η οποία. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτή τη απόφαση, κύριε Δασκαλάκη? Τι κέρδισε η Ελλάδα? Αυτή. Λέει ο κύριος Πασπάτης ότι εμείς πρέπει να είμαστε στη σωστή πλευρά. Να είμαστε στη σωστή πλευρά, αλλά να μην θεωρούμαστε και δεδομένοι. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτό που κέρδισε ήταν μία ομιλία στο Καπιτόλιο. Την επαύρη της ομιλίας του κυρίου Πρωθυπουργού στο Καπιτόλιο, που παρουσίασε, δόθηκε ευκαιρία όντως να παρουσιάσει τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, όλα τα ζητήματα της Ελλάδας, στους Αμερικανούς βουλευτές και γερουσιαστές στο Καπιτόλιο. Την επαύριο, η Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, στην ανακοίνωση που έβγαλε, τη λέξη Τουρκία δεν την είχε μέσα. Η λέξη Τουρκία δεν αναφερόταν μέσα. Αντίστοιχα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κ. Στόλτεμπεργκ, στην ρητορική που λέτε κι εσείς της Τουρκίας, την επιθετική, την πολεμική ρητορική, κράτησε ίσες αποστάσεις. Ναι, αλλά αυτή η ομιλία του κ. Μητσοτάκη στο Καπιτόλιο είναι που πυροδότησε και νέες αντιδράσεις και νέες προκλητικές κινήσεις από την πλευρά της Τουρκίας και αυτό φαίνεται ότι ενόχλησε τον Ερντογάν. Αυτό εν μέρει μπορεί να πείτε ότι συμβαίνει αυτό, mm-hmm. αλλά υπάρχει και μια άλλη άποψη που λέει ότι εργαλειοποιείται το ζήτημα εκατέρωθεν. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ πριν να έρθω στην εκπομπή σας, το βράδυ βλέποντας τις ειδήσεις το μεγάλο αθηναϊκό καναλιό, το μισό δελτίο είναι η Τουρκία. Το μισό δελτίο είναι Ερντογάν. Και αυτό. Υπάρχει οικονομική κρίση και στην Ελλάδα και στην Τουρκία mm-hmm. και ο λαός χρειάζεται, δηλαδή κατά τους κυβερνώτες, να τρώει και λίγο παραπάνω. Σαν προς Θεού, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν προβλήματα, αλλά υπάρχει και εργαλειοποίηση. Λέω λοιπόν ότι οι θεσμοί οι οποίοι εμείς υπαγόμαστε ως χώρα. Πού είμαστε ως χώρα? Είμαστε στον ΟΗΕ. Κοιτάξτε, είμαστε στο ΝΑΤΟ. Δικαιώματα, το ΝΑΤΟ, άμυνα, Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέπεται να είμαστε ως χώρα σε αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς και να συζητάμε σήμερα ότι τα προβλήματα αυτά με τον έτερό μας απέναντι, τον Τούρκο. Δείτε πού έφτασε η δουλειά και με αυτό κλείνω. Ο πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Μολυβιάτης, 90 σύγχρονων, έφτασε στο σημείο να στείλει μια επιστολή προσωπική προς τον κύριο Στόλτεμπεργκ. Και να του πει, αν δεν ξέρεις να κάνεις τη δουλειά σου, βούλος του. Κάνω, λέει, κύριε Πασπάτη, το παρακολουθήσατε αυτό? Απόλυτα. Αυτό δείχνει, ας πούμε, ότι ναι μεν είμαστε ξεκάθαρα μονομέρεια με τον αμερικανικό πυλώνα, αλλά τι έχουμε αποκομίσει. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε, θα επιστρέψω για να κάνουν όλοι μια τοποθέτηση. Βεβαίως. Αν θέλετε, κάνετε μια τοποθέτηση πολύ γρήγορη για τον κύριο Μολυβιάτη. Ο κύριος Μολυβιάτης υπέγραψε σαν Έλλην πολίτης την επιστολή αυτή, γιατί νομίζω ότι είναι, τουλάχιστον στους χώρους της Νέας Δημοκρατίας, ότι η σχέση μας με τη Δύση δεν έρχεται διαμέσου της Τουρκίας. Είναι δεδομένη η σχέση μας με τη Δύση. Κύριε Παρασύρη, υπάρχει μία ρητορική ότι, και αυτό τουλάχιστον το ακούμε και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μία ενιαία γραμμή και μία ενιαία ενημέρωση. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό που λέει ο κύριος Μπόκος, ότι η πολιτική της κυβέρνησης έχει μία μονομέρεια που αφορά τον Πρωθυπουργό και τα στελέχη της?
Κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Σμπόκο σε αυτό που λέει, ότι πραγματικά αυτά τα ζητήματα, πέρα από το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, το οποίο ενημερώνονται διακομματικά όλες οι παρατάξεις, θα χρειαζόταν και μία επιπλέον ενημέρωση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Το είχαμε θέσει από την αρχή της έναρξης του πολέμου στην Ουκρανία. Απλά θεωρώ, παίρνοντας λίγο και σχολιάζοντας λίγο τα όσα είπαν οι προηγούμενοι, προφανώς είμαστε στο μέρος, με το μέρος των Δυτικών. Προφανώς εδώ και 200 χρόνια είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας του διεθνούς δικαίου, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση εθελοδηλία. Από την άλλη, θέλω να πω ότι, σχολιάζοντας και αυτό που είπε ο κ. Μπόκος προηγουμένως, ότι είμαι βέβαιος ότι καμία κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν θα έκανε κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σε σχέση με την Ουκρανία και τη βοήθεια προς την Ουκρανία. Και γι' αυτό ήταν και θέση του ΠΑΣΟΚ, αξιακά δηλαδή, στο να υπερασπιστούμε μια χώρα, ακόμη και με στρατιωτικό υλικό. Και το λέω εγώ που γνωρίζω ότι αυτό ενέχει και κάποιο πολιτικό κόστος, αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι είμαστε ένας έντιμος λαός. Είμαστε πάντα με τη μεριά του αδικημένου. Στο Ιράκ, εγώ, να ξέρετε, ήμουν φοιτητής και είχα πάει σε πάρα πολλές διαδηλώσεις όταν επιτέθηκαν στη Σερβία. Τότε ήμουν στην νεολαία του ΠΑΣΟΚ. Ως γραμματέας της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ, είχα πάλι κάνει πάρα πολλές διαδηλώσεις όταν επιτέθηκε η Αμερική στο Ιράκ. Τώρα που επιτέθηκε η Ρωσία στην Ουκρανία, πάλι είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Είμαστε ένας έντιμος λαός. Άρα, καλώς κάναμε και βοηθήσαμε την Ουκρανία, η οποία βάλλονταν και επιτιθέμενη από την να ρωτήσω, Ρωσία. Όμως, κάτι τώρα, δικό, το τώρα για να βάλω, για να βάλω λίγο το πλαίσιο, γιατί χάνουμε λίγο, λίγο την... Η Τουρκία όμως σε αυτό το κομμάτι κράτησε μια πιο διπλωματική θέση. Θα σας πω ποια είναι η Τουρκία. Η Τουρκία έχει ένα άλλο αυτό ακριβώς θέλω να βάλω τώρα στην ατζέντα. Γιατί μάλλον χάνουμε λίγο το τι θα συμβεί τις επόμενες δύο μέρες και έχει συμβεί και προετοιμάζεται τέλος πάντων σε επίπεδο διπλωματικό. Εγώ είπατε κάτι στην αρχή. Δεν έχω κάποιο προς το παρόν τουλάχιστον άγχος σε στρατιωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Παρότι πρέπει να είμαστε πάντα σε μια τέτοια εγρήγορση. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ένα διπλωματικό παιχνίδι, το οποίο είναι ένα σχέδιο της Τουρκίας, το οποίο το έχει καταστρώσει από την αρχή του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Και ποιο ήταν? Ήταν ότι, θέλοντας να δελεάσει τη Δύση για τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ και στις δράσεις του ΝΑΤΟ, τη στιγμή που η Δύση αναδιπλώνεται απέναντι στη Ρωσία, έχει φτιάξει ένα συνολικό πακέτο, διευρυμένο πακέτο Τουρκίας και αναθεωρητικών όρων για τη συμμετοχή της στη συμμαχία και στις κυρώσεις που πρέπει να πάρουμε ως δυτικός κόσμος απέναντι στη Ρωσία. Αυτό συμβαίνει. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Και μέσα σε αυτή τη ρητορική, δεν είναι μια ρητορική που θα έλεγε κάποιος ότι είναι σπασμωδικά και νευρικά λειτουργεί ο Ερντογάν. Είναι μια πάρα πολύ καλά καταστρωμένη και σχεδιασμένη τουρκική εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό είδατε την κλιμάκωση. Δηλαδή, από εκεί που είχαμε, η μόνη διαφορά που είχαμε ήταν ουσιαστικά η Υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Έχουμε φτάσει στο επίπεδο τώρα να μιλάνε και να μπαίνουν στην ατζέντα αποστρατικοποίηση νησιών, γαλάζιες πατρίδες και όχι μόνο. Γιατί η Τουρκία, με συγχωρείτε, δεν έχει μόνο αυτή την ατζέντα. Έχει την ατζέντα της Συρίας, έχει την ατζέντα του Ουκρανικού και της διόδου των τροφίμων μέσα από τα στενά του Βοσπόρου. Έχει μια σειρά όρων που με το βέτο της Σουηδίας και της Φιλανδίας τώρα θα εκβιάσει τη Δύση για να συμμετέχει στην συνδιάχυψη μεθαύριο και να αποκομίσει ό,τι είναι δυνατό. Εμείς πώς προσερχόμαστε λοιπόν σε αυτή την ατζέντα? Πάντα αμυνόμενοι και παθητικοί. Εγώ δεν λέω ότι έχουν γίνει λάθη, προς Θεού. Λέω όμως ότι πρέπει να γίνει μια δική μας αναθεώρηση σχετικά με την ελληνοτουρκική ατζέντα και πώς θα βγούμε επιτιθέμενοι σε διπλωματικό επίπεδο πάντα, αξιοποιώντας, ποιο είναι το πλεονέκτημά μας, αξιοποιώντας τη θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε βάλει εμείς ως χώρος, ως ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος μας ο Νίκος Ανδρουλάκης, ήδη το κομμάτι του εμπάρκου όπλων που υπάρχει ένα ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Σεπτέμβριο του 2020, το οποίο και τα δύο άλλα κόμματα δυστυχώς, γιατί είμαστε στην ίδια εθνική γραμμή, θεωρώ έτσι, και με όλα τα υπόλοιπα κόμματα προς Θεού, αλλά για κάποιο λόγο το υποτιμούν ως ζήτημα, το οποίο έχουμε ένα από τα τρία, ξέρετε, βασικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει ψήφισμα με πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη για εμπάρκο όπλων από τις ευρωπαϊκές χώρες απέναντι στην Τουρκία.
Μια Τουρκία η οποία κατά τον κύριο Μακρόν και όχι μόνο και τον Αυστριακό Καγκελάριο επανειλημμένως έχει θεωρηθεί ως αναθεωρητική δύναμη για την Ευρώπη και απειλητική και αποσταθεροποιητική για την περιοχή. Γιατί λοιπόν δεν μπαίνει στην ατζέντα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το εμπάρκο όπλων έτσι ώστε να περάσει από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών αλλά να γίνει μια αναθεώρηση της, συνολικά της ατζέντα να περάσουμε σε μια αντεπίθεση. Ένα δεύτερο σημείο που έχουμε βάλει είναι ότι πρέπει να πάμε σε ένα νέο Ελσίνκι. Η Τουρκία έχει τελειώσει ο δρόμος ο ευρωπαϊκός για την Τουρκία. Το έχουμε καταλάβει όλοι. Μέσα σε ένα βράδυ απέλυσε 12.000 πανεπιστημιακούς επειδή δεν του άρεσαν και δημοσιογράφους ο κύριος Ερντογάν. Είναι καταπατημένα όλα τα δημοκρατικά δικαιώματα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια ευρωπαϊκή πορεία πλέον. Mm-hmm. Πρέπει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Άρα πρέπει να ορίσουμε σε σχέση με την Ευρώπη ποια θα είναι η σχέση της Τουρκίας. Και εμείς τι λέμε. Κατάργηση της ομοφωνίας. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Να πάμε σε μια τελωνιακή ένωση και κατάργηση της ομοφωνίας έτσι ώστε αυτοματοποιημένα κάθε φορά που απειλεί η Τουρκία ένα μέλος κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτοματοποιημένα να μπορούν να επιβάλλονται οι κυρώσεις στην Τουρκία. Υπάρχουν δύο λοιπόν τρεις θέσεις πολύ συγκεκριμένες τις οποίες έχουμε βάλει στο δημόσιο διάλογο. Είναι θέσεις αντεπίθεσης έτσι ώστε να έρθει και η Τουρκία σε μια θέση τέτοια και όχι μονίμως να βρισκόμαστε πίσω από τη στρατηγική τη διπλωματία που θέτει η τουρκική ηγεσία. Κύριε Βασιλιάδη, και θα ήθελα να κλείσω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα πρέπει η Δύση, ακόμη μια φορά, και αυτό είναι χρέος όλων των πολιτικών δυνάμεων, να υποτιμήσει, όπως υποτίμησε τον Πούτιν, να υποτιμήσει τον Ερντογάν. Μην θεωρούμε ότι όλα αυτά γίνονται μόνο για αποεκνευρισμό ή για εσωτερική κατανάλωση. Ο Ερντογάν και η Τουρκία, η τουρκική διπλωματία, προετοιμάζονται πάρα πολύ συγκεκριμένα και στοχευμένα, έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο, στην Σύνοδο, μεθαύριο, να φτάσουμε σε ένα σημείο τουρκικού παζαριού, ανατολίτικου παζαριού, για το τι θα πάρει και τι θα αφήσει. Επομένως, η Δύση δεν θα πρέπει, γιατί θυμάστε, μέχρι και τον Πούτιν λέγανε μέχρι τις τελευταίες 10 μέρες, η Ευρώπη, μόνο η Αμερική είχε αφυπνιστεί σε σχέση με το τι θα γίνει. Οπότε μέχρι τις τελευταίες 10 μέρες διαβεβαίωνε, μέχρι την τελευταία εβδομάδα διαβεβαίωνε και το Μακρόν και στη Γερμανία ότι δεν πρόκειται να κάνει εισβολή στην Ουκρανία. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τον Ερντογάν. Μια αναθεωρητική δύναμη, μια πολιτική ηγεσία στην οποία δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη και δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί. Κύριε Βασιλιάδη, αυτό που οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες ζητούν είναι ότι θέλουν μια ενιαία πολιτική γραμμή. Όταν μάλιστα διακυβεύεται η εθνική μας ακεραιότητα, όταν ακούμε μια χώρα και μάλιστα γειτονική να κάνει λόγο για αποστρατικοποίηση των νησιών, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ναι, βεβαίως. Καταρχήν να πω ότι και η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπως και οι προηγούμενες σύνοδοι των G7 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικυρώνουν ένα πολύ επικίνδυνο σκηνικό για τους λαούς. Όλοι μιλάνε για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, για γενικευμένη σύγκρουση. Πλέον έχουμε μια νέα κατάσταση. Έχουμε δύο στρατόπεδα ληστών, λέμε εμείς. Το ένα είναι το Ευρωατλαντικό και το άλλο είναι το Ευρωασιατικό, τα οποία τσακώνονται για λογαριασμό τεραστίων συμφερόντων, μονοπωλιακών ομίλων, μέσα εκείνη και κυβερνήσεις και περιφερειακές δυνάμεις, με στόχο τη μοιρασιά ενέργειας, δρόμων μεταφοράς, εμπορικών δρόμων. Και σε αυτό φαίνεται πλέον, καταρρύπτονται οι όποιοι μύθοι ακούγονταν το προηγούμενο διάστημα. Μέσα εκεί είναι και το σκηνικό που γίνεται ο πόλεμος της Ουκρανίας και με τον Ουκρανικό λαό βεβαίως να έχει γίνει σάκος του μπόξ. Προηγούμενα, σωστά υπόθηκε, τι είχαμε. Είχαμε το ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους και την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν τον αναθεωρητισμό, να κάνουν πολέμους, να αλλάζουν σύνορα και να την πληρώνουν λαοί πιο έξω από την Ευρώπη. Τώρα ο κύριος Σάντερς, ο επιτελάρχης των Άγγλων, της Μεγάλης Βρετανίας, τι λέει, ετοιμαζόμαστε για πόλεμο στην Ευρώπη, νέο πόλεμο στην Ευρώπη. Όλα αυτά λοιπόν είναι φυσιολογικό να ανησυχούν τους λαούς και επομένως η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι με τους λαούς και όχι με τα στρατόπεδα των ληστών. Επομένως η κοινή πολιτική αφορά τα κόμματα που ακούστηκαν εδώ, είναι ενταγμένα ή στη Δύση, ή στην ατοϊκή πλευρά της ιστορίας. Εμείς δεν είμαστε ούτε με τη Δύση, ούτε με την Ανατολή. Είμαστε με τους λαούς της περιοχής για τα δικά τους συμφέροντα. Εγώ, κύριε Βασιλιάδη, όταν κάναμε συλλαγητήρια ως Πασόκ,
κόντρα στις ατολικές δυνάμεις. Περιμένουμε να τα κάνουμε και τώρα. Για τον βομβαρδισμό της Σερβίας. Ήμασταν ή δεν ήμασταν. Εσείς. Ήμασταν ή δεν ήμασταν. Εσείς δεν κάνατε. Δεν κάνατε. Κάνατε ίσες αποστάσεις. Μιλούσατε, μιλούσατε για μελό. Εμείς δεν κάναμε. Εγώ ήμουν στην νεολαία Πασόκ. Δεν ξέρω τι κάναμε. Μιλούσατε και ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό μιλούσε. Μιλούσε Βιτσφαγέας και βεβαίως κανένας πόλεμος. Πώς το λέγατε το σύνθημα. Ξαναλέω, είμαστε ένας έντιμος λαός. Ειρήνη, όχι πόλεμος και τέτοια. Ναι. Αυτό πρέπει να εκτιμηθεί. Είμαστε έντιμος λαός. Θα πείτε στην τοποθέτησή σας όμως, γιατί με διακόπτετε, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Έτσι κι αλλιώς ακούστηκε η γνώμη σας. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε μια επικίνδυνη κλιμάκωση, στην οποία πραγματικά πρέπει να βγούμε απέναντι στο ΝΑΤΟ, σε όλη αυτή την προσπάθεια αλλαγής συνόρων, και μέσα εκεί είναι και η εξελίξη στη χώρα μας, γιατί μαζεύονται στρατεύματα σε όλο τον άξονα της περιοχής μας. Από τη μία και από την άλλη μεριά, σήμερα έγινε δήλωση ότι το ΝΑΤΟ θα πάει για 300.000 στρατιώτες στην περιοχή. Καταλαβαίνετε τι κλιμάκωση μιλάμε και ούτω καθεξής. Τώρα, για να περάσω στα ελληνοτουρκικά. Είναι προφανές ότι έχει γιγαντωθεί η τουρκική προκλητικότητα. Εμείς προειδοποιούσαμε και καλούσαμε σε εγρήγορση, και όντως ο λαός πρέπει να ανησυχεί και να είναι σε ετοιμότητα. Γιατί από πριν η τουρκική πολιτική είναι επιθετική. Δεν είναι όμως σημαντικές σε αυτήν την προκλητική στάση της Τουρκίας, που φαίνεται ότι δεν θα μείνει και μόνο στα λόγια, να υπάρχουν και σύμμαχοι που θα μπορούσαν να στηρίξουν τις ελληνικές θέσεις, κύριε Βασιλιάδη? Σωστά. Γι' αυτό και το ΚΚΕ δεν μένει στα λόγια. Προβαίνει σε κοινές ενέργειες με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Θα υπάρχει και εκδήλωση στη χώρα μας με συμμετοχή τους, που μιλάει, όλοι μιλάμε, οι λαοί, τα κινήματα, στους αγώνες τους, ότι να φύγει το ΝΑΤΟ από την περιοχή μας, καμιά αλλαγή συνόρων, ενιαία στάση, και διώκονται και αυτοί. Αυτή είναι η προσφορά. Γιατί, προσέξτε, οι χλιαρές δηλώσεις των ατοικών αξιωματούχων περί διεθνούς δικαίου και υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων συνοδεύονται και με τη ρητορική περί στρατηγικού συμμάχου της Τουρκίας απέναντι στη Ρωσία και στην Κίνα, που μπορεί να πάρει και οποιαδήποτε ανταλλάγματα, λέει, βρείτε τα. Να φτιάξουμε ένα παζάρι με επικυρίαρχο τον ΝΑΤΟ, που αναγνωρίζει μόνο νατοϊκά σύνορα στην περιοχή. Μόνο νατοϊκά σύνορα στην περιοχή. Να το σημειώσουμε αυτό. Και δεν είναι πολύ μακριά ένα θερμό επεισόδιο που θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός, οι λαοί. Έτσι. Και να έρθει η επιδιαιτησία του ΝΑΤΟ, το έχουμε δει σε πολλές περιοχές, να πει, κάντε εδώ μια μοιρασιά και η ελληνική. Και το ελληνικό μεγάλο κεφάλαιο ενδιαφέρεται για μια μοιρασία, γιατί ενδιαφέρεται για μερίδια. Και αν θέλετε, και ενδιαφέρεται για μερίδια, επομένως δεν θα διστάσει να. Ήδη φαίνεται ότι υπάρχουν διευθετήσεις. Η εμπλοκή μας στον πόλεμο οξύνει την αντιπαράθεση. Γιατί βλέπει το τουρκικό κεφάλαιο, ότι το ελληνικό κεφάλαιο διεκδικεί να γίνει κόμβος ενέργειας, αυτό που θέλει και αυτό για λογαριασμό του. Οξύνει λοιπόν την αντιπαράθεση και είναι πραγματικό απορίας άξεως πώς δεχόμαστε και με την εμπλοκή μας στον πόλεμο, την αποστρατικοποίηση των νησιών, την προχωθούμε. Φεύγουν, πύραυλοι. Η κυρία, πώς τη λένε, την προωθούμε με ποια έννοια? Βεβαίως προωθούμε. Όταν δεχόμαστε να φύγει απαραίτητο στρατιωτικό οπλικό αποστάσιο. Τι θα έρθει πίσω τώρα? Μην τρελαθούμε. Ποια θα έρθουν αυτά που είναι στα παρετημένα έξω από τα στρατόπεδα? 30 τέτοια τάγκς στέλνει η Γερμανία στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν, τέλος πάντων, να ολοκληρώσω εγώ. Να ολοκληρώσω. Εμείς λέμε λοιπόν ότι είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Πρέπει να επαγρυπνεί ο λαός και καμία εμπιστοσύνη στις υπεριαλιστικές συμμαχίες, στο ΝΑΤΟ, στη συμμετοχή στη μία ή στην άλλη πλευρά. Αυτά τα πληρώσαμε και στη Μικρασιατική καταστροφή. Αυτό είναι το δίδαγμα των 200 χρόνων της Μικρασιατικής καταστροφής. Ήθελε τότε το ελληνικό κεφάλαιο σε συμμαχία με το αγγλικό να παρέμβει, αλλάξαν οι σχετισμοί, έγινε η μοιρασιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την πλήρωσε ο ελληνικός λαός τότε, όπως την πληρώνει ο Ουκρανικός σήμερα. Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσαμε. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Επιστρέψαμε, είμαστε 4 λεπτά πριν τις 10.30 εδώ σε ώρα αιχμής, στο prime time της Δευτέρας. Μιλάμε για τις πολιτικές εξελίξεις με εκπροσώπους από τα κόμματα. Μαζί μας από τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Γρηγόρης Πασπάτης, από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ο κύριος Βασίλης Μπόκος, από το Πασόκ Κινάλο ο κύριος Φραγκίσκος Παρασύρης και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ο κύριος Σάββας Βασιλιάδης. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Πασπάτη. Ένα από τα θέματα που ανησυχεί τους πολίτες είναι κατά πόσο η Ελλάδα
μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις που μπορεί να γίνουν στην πράξη πια από την Τουρκία. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο ενεργητικό μας έχουμε και μία στιγμή όπως αυτή στα Ίμνια που έχει λαβώσει την ψυχοσύνθεση των Ελλήνων και την υπερηφάνεια τους. Άρα εδώ νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια εφησυχασμού και βεβαίως χρειάζεται επαγρύπνηση. Τι είναι αυτό που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία στο ενδεχόμενο που αύριο ο κύριος Ερντογάν θέσει ανοιχτά το θέμα της αποστρατικοποίησης, λέγοντας ότι ή διάλογος ή θα κάνω αυτά που πρέπει. Αυτό λένε και όλοι οι αξιωματούχοι. Νομίζω ότι πρέπει να είναι πάνδημη η άποψη, δεν είναι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, ότι η Ελλάδα, η κεντρική της πολιτική, είναι η υψηλή αποτρεπτική της δύναμη, την οποία πρέπει να έχουμε, και η σημαντική αξιοπιστία. Δεν το συζητάμε αυτό το θέμα. Αυτή τουλάχιστον από τη Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι είναι η γραμμή η οποία φαίνεται ότι τηρείται. Τώρα, ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος αν θυμάμαι καλά εξελέγει το 2001, είναι από το 2001 πρέπει να είναι πρόεδρος της Τουρκίας, είναι ηγέτης της Τουρκίας, mm-hmm. Σε διάφορες θέσεις. Είναι, ξέρετε, ο πρώτος ηγέτης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος δεν έχει κάνει θερμό επεισόδιο και είναι τώρα για 21 χρόνια ηγέτης της Τουρκίας. Όλοι οι προηγούμενοι του είχαν κάνει κάποιο θερμό επεισόδιο. Οι εκτιμήσεις ανθρώπων που είναι πλέον επαείοντες σε μου στο θέμα, και το είπε και ο κύριος Παρασέρης προηγουμένως, θεωρούμε ότι οι πιθανότητες για ένα συνειδητό θερμό επεισόδιο είναι μικρές. Δεν είναι μεγάλες αυτή τη στιγμή. Διότι η Ελλάδα με το να είναι πια ένα οργανικό, ένα φυσικό μέλος της Δύσεως, να είναι μια χώρα που μαζί με την Τουρκία ανήκουν στις 5 χώρες. Όταν ήρθε ο Ομπάμα για να αποχαιρετήσει την Προεδρία του mm-hmm. στην Ελλάδα, ξέρετε τι είπε η κύριε Δασκαλάκη, ότι έρχομαι στην 5η χώρα του ΝΑΤΟ σε στρατιωτική δύναμη. Είμαστε μια χώρα η οποία δεν είμαστε μόνο στο ΝΑΤΟ, σαν την Ολλανδία ή σαν το Βέλγιο, μόνο με την πολιτική μας, αλλά είμαστε και διότι έχουμε μια στρατιωτική δύναμη. Τις ενόπλες δυνάμεις. Πιστεύω ότι η Τουρκία δεν θα το τολμήσει να κάνει κάτι το οποίο να είναι πολεμικής μορφής. Αυτό πιστεύω. Και το πιστεύω όχι γιατί το θέλω, αλλά γιατί έτσι είναι τα στοιχεία από ό,τι φαίνεται. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι απλή περίπτωση και δεν πρέπει η Ελλάδα να κάνει αυτό που κάνει πολύ καλά τώρα. Λέτε στο συνειδητό στο ενδεχόμενο που είναι σχεδιασμένο και όχι ένα ατύχημα. Ναι. Το ατύχημα μπορεί να γίνει σε αυτές τις επιχειρήσεις, μπορεί να γίνει. Έχω υπηρετήσει το πολεμικό ναυτικό, ήμουν 15 μήνες σε αντροπηλικό. Ξέρω ότι είναι πολύ εύκολο το ατύχημα σε αυτές τις διαδικασίες. Όμως πιστεύω ότι συνειδητή πολιτική, γιατί η Τουρκία είναι μια χώρα την οποία δεν έκανε τώρα την εξωτερική της πολιτική, τη διπλωματία της. Δεν έχει οργανώσει. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι είναι μέσα στο σχεδιάγραμμά της, μέσα στο σχέδιό της, να κάνει πολεμικό επεισόδιο με μια χώρα η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και η οποία αυτή τη στιγμή έχει αγαστή σχέση με αυτό το σύστημα. Όταν αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται η βάση κυρίως της Αλεξανδροπόλεως, και γιατί είναι σημαντική η βάση της Αλεξανδροπόλεως, περισσότερο σημαντική της Σούδας, διότι η βάση της Αλεξανδροπόλεως είναι 4 ή 5 λεπτά από τα Δαρδανέλια. Δηλαδή αναπτύσσεται μια ισχυρή νατοϊκή βάση 4 ή 5 λεπτά από τα Δαρδανέλια. Δηλαδή αρχίζει να δημιουργείται μια έτερη γραμμή άμυνας του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Άρα θεωρείτε ότι η Τουρκία θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στο ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου, γιατί σκέφτεται τις βάσεις που έχουν οι Αμερικανοί. Όχι. Δια τη θέση που έχει η Ελλάδα αυτή mm-hmm. τη στιγμή στο διεθνές στρατεύμα. Με βάση όμως των Αμερικανών. Και με βάση των Αμερικανών, αλλά κυρίως για τη θέση της στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις διεθνείς συμμαχίες που αυτή τη στιγμή η χώρα έχει αναπτύξει. Μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει και όχι μόνο από την παρούσα Ελλήνη, από την παρούσα κυβέρνηση. Και άλλες κυβερνήσεις βοήθησαν σε αυτό. Έχουμε αρχίσει να έχουμε σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία. Έχουμε αρχίσει να έχουμε σχέσεις με το Ισραήλ. Έχουμε αρχίσει να έχουμε σχέσεις με την Αίγυπτο. Έχουμε αρχίσει να έχουμε σχέσεις που δεν τις είχε παλιά. Έχει γίνει η εξωτερική πολιτική της χώρας. Χάσαμε όμως ένα δυνατό σύμμαχο που ήταν η Ρωσία. Προσέξτε. Σήμερα θα σας μιλήσω. Έχουν απελάσει 8 Έλληνες διπλωμάτες. Θα σας μιλήσω.
η Ελλάδα αρχίζει πια να έχει μια πολύπλευρη εξωτερική πολιτική, η οποία φυσικά θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αυτές οι σχέσεις είναι δυναμικές. Και αν επειδή είπε κάτι για τη Μικρά Ασία ο κ. Βασιλιάδης, αν χάσαμε τότε, γιατί δεν παρακολουθήσαμε την εξέλιξη αυτών των διεθνών σχέσεων, πώς πήγαν και κάτι. Γιατί άλλα ήταν το 19, άλλο το 20, άλλο το 21 και άλλο το 22. Mm-hmm. Η Ρωσία, την οποία πραγματικά ίσως έχετε δίκιο, δεν ήταν ποτέ. Το ξαναλέω, ποτέ δεν βοήθησε τη χώρα, δεν βρέθηκε στην πλευρά τη δικιά μας όποτε τέθηκαν μείζωνα θέματα του ελληνικού έθνους. Λοιπόν, θα μιλήσετε. Δεν βρέθηκαν ποτέ. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε τη συμμαχία την οποία έχουμε με τη Δύση και αναπτύσσουμε σχέσεις και με άλλες χώρες, γιατί πρέπει να γίνουμε μία δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου. Εμείς, κύριε Δασκαλάκη, δεν μπορούμε, ούτε θέλουμε να έχουμε επεκτατισμό, ούτε έχουμε διαθέσεις του ζωτικού χώρου όπως αναπτύσσει η Τουρκία. Εμείς είμαστε μια δυτική χώρα που δεχόμαστε τα σύνορά μας, που δεχόμαστε τη συμφωνία της Λοζάνης, απλώς να μην την, οι άλλοι να μην την παραποιούν, και πολύ γρήγορα, θέλουμε κύριε να αναπτύξουμε τη δύναμή μας στην οικονομία και στο πνεύμα και στον πολιτισμό. Αυτές είναι οι δυνάμεις στις οποίες μπορεί να αναπτύξει η χώρα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν ούτε επεκτατισμός ούτε τίποτα. Κύριε Σμπόκο, αν αυτή τη στιγμή ήσασταν εσείς οι κυβερνώντες στη χώρα, τι από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στον τρόπο που διαχειρίζεται την επιθετική ρητορική της Τουρκίας θα αλλάζατε? Κοιτάξτε, σίγουρα εμείς όλη την περίοδο που κυβερνήσαμε είχαμε πάντα την επαφή, δεν κλείσαμε διάβλους επικοινωνίας, και αυτό είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος, επειδή υπάρχουν και από την πλευρά της Τουρκίας δυνάμεις ειρήνης που μπορούν να μπουν σε μια διαδικασία συζήτησης για όλα αυτά τα θέματα. Ουσιαστικά ένα είναι το κύριο ζήτημα, που είναι η αόσγη, η βαλοκρηπίδα, και εμείς θεωρούμε ότι μόνο στο δικαστήριο της Χάγης με διάλογο θα μπορεί να λυθεί αυτό το ζήτημα. Πιστεύω ότι... Ναι, απλά η ρητορική, κύριε Σμπόκο, έχει αλλάξει από τα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά της Τουρκίας εννοώ. Δηλαδή, πλέον οι απειλές της είναι ξεκάθαρες. Κοιτάξτε, εμείς σε όλους τους οργανισμούς που συμμετέχουμε θα σηκώναμε το θέμα. Επανειλημμένα έχουμε πει στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβληθούν οι κυρώσεις στην Τουρκία. Δεν το έχει πράξει. Είπε προλίγου ο κ. Παρασύρης για το θέμα με το εμπάργκο όπλων. Ούτε αυτό έχει μπει στη διαδικασία αυτή. Δηλαδή θεωρούμε ότι δεν έχει γίνει πιεστική η κυβέρνησή μας προς τα φόρα, τα διεθνή φόρα, τους δύο οργανισμούς, να πάρουν θέση ενάντια στη ρητορική αυτή. Εμείς είμαστε μια δύναμη ειρήνης. Αυτό είναι πάντα για την Ελλάδα. Αυτό ήταν το δόγμα. Δύναμη ειρήνης, ασφάλειας. Υποστηρίζουμε την ειρήνη, αλλά όποιος επιβουλεύεται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την απάντηση θα την πάρει. Και εδώ, μια και αναφερθήκατε στα ίμια, επειδή είπα και προηγουμένως ότι υπάρχει μια εργαλειοποίηση του ζητήματος και υπάρχουν και ακραίες φωνές ότι οι δεξιοί, το πω έτσι, είμαστε οι πατριώτες, εμείς είμαστε αυτοί που στηρίζουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εδώ δεν αφορά εσάς, κύριε Πασπάτη, τώρα δεν αφορά εσάς, είπα συγκεκριμένα, έχει καλλιεργηθεί μία ρητορική, μία παραφυρολογία. Εγώ θέλω να πω ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις ενωμένες θα αντιμετωπίσουν οτιδήποτε συμβεί. Και εγώ που αναφέρομαι ως αριστερός και στο τραπέζι και γενικότερα, το κοπέλι μου θα πάει στην πρώτη γραμμή. Χωρίς αναστολή. Και η αριστερά έχει γράψει σελίδες ιστορίας σε εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες. Και δεν δέχομαι ειλικρινά να προσβάλλει εμένα αυτή η παραφιλολογία. Και αν θυμάστε, όταν έγινε το επεισόδιο στα Ίμια... Όχι στην πλευρά του ΝΑΤΟ όμως. Πάντα η αριστερά. Έτσι. Νατοϊκή αριστερά δεν υπάρχει.
Την περίοδο, όταν έγινε το επεισόδιο με τα ίμια, από βραδύς που ξεκίνησε η ιστορία μέχρι την επαύριο, το μεσημέρι, είχαν δυστυχώς κατακλείσει τα αεροδρόμια, τα ελληνικά αεροδρόμια, χιλιάδες νέων ανθρώπων που ψάχνουν ένα εισιτήριο να φύγουν. Mm-hmm. Αυτοί, οι ίδιοι οι άνθρωποι αυτοί, θα το ξανακάμουν. Και λέω, δεν θα βάζουμε ταμπέλες, να διαχωρίζουμε ότι εσύ είσαι πατριδρόμετρο, να το πούμε έτσι. Νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Υπάρχουν απόψεις σαφώς μέσα στην κοινωνία, αλλά η πλειοψηφία των πολιτών, όταν τίθεται θέμα της εθνικής μας κυριαρχίας, δεν σκέφτεται ούτε από ποιον πολιτικό χώρο είναι, ούτε τις απόψεις που πρεσβεύει. Γιατί έτσι κι αλλιώς οι συνέπειες θα είναι συνέπειες για τους πάντες, ανεξάρτητα το που ανήκουν. Οφείλετε όμως να παραδεχτείτε ότι υπάρχει αυτή η φιλολογία, η παραφιλολογία, ότι και υπάρχουν κάποιοι που κρατούν το πατριδόμετρο, ότι εμείς είμαστε περισσότερο. Σαφώς και υπάρχει αυτό, όπως υπάρχει και η άλλη άποψη. Μην μπούμε σε αυτή τη λογική. Κοιτάξτε, έχουμε περάσει 5 χρόνια διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το μότο ήταν ο Τσίπρας ο προδότης που πούλησε τη Μακεδονία, που πούλησε τη χώρα. Αυτά δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε, κύριε Δασκαλάκη. Και οφείλουμε σε ό,τι τραπέζι βρίσκεται σε πολιτική ζήτηση όπως είναι σήμερα, να τα αναδεικνύουμε. Μάλιστα. Και γι' αυτό η παρέμβασή μου πάνω σε αυτό το ζήτημα. Τώρα που μπήκε στο ΝΑΤΟ, δεν έχουν πρόβλημα, που φάνηκε γιατί γινόταν η συμφωνία των Πρεσπών για να μπει στο ΝΑΤΟ η Βόρεια Μακεδονία. Νομίζω ότι κανένας δεν το αναφέρει αυτό. Όλοι έχουν συμφωνήσει τώρα. Είμαστε OK. Δεν θέλω, φίλε Βασιλιά, δεν θέλω να, ναι, με το ΝΑΤΟ, να προχωρήσω περισσότερο. Βλέπω ότι αντιμετωπίζουμε, κύριε Βασιλιά, και τοποθετούμαστε για ένα ζήτημα για την παρούσα χρονική στιγμή. Κατάλαβα, εγώ δεν το λέω, έκανα σχόλιο επιπλέον, δεν είπα κακό. Υπάρχει ομοψυχία εδώ πέρα στη συζήτηση με βάση αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα. Γι' αυτό θέλω να σηκώσω το θέμα της Μακεδονίας, που θα μπορούσα να πω πάρα Μάλιστα. πολλά. Και στάση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έκανε τώρα. Τώρα Ρωσία, λέτε. Βεβαίως. Πώς δεν έκανε, γιατί το 2014 τι έγινε. Τι έγινε στην Ουκρανία το 2014. Πήρε την Κρυμαία. Και θυμάστε το πρέσβη το δικό μας, πώς τον λέγανε, τον Μπάια. Τον Μπάια, το θυμάστε, που έδινε στους Ναζί στην πλατεία Μαϊντάν νερά και σάντουιτς. Τι τρελαθούμε τώρα. Ποιο ήταν πίσω από αυτά. Ποιο αλλάζει τα σύνορα για γεωπολιτικά συμφέροντα. Ποιο αλλάζει την Κρυμαία, ποιο την πήρε. Την Κρυμαία, βεβαίω. Στρατόπεδο. Το αντίπαλο στρατόπεδο γι' αυτό. Μην δεν παίρνουμε θέση πέρα στρατόπεδο. Πάνω σε αυτό που λέτε. Μία τελευταία κουβέντα. Η στρατιωτική μα σε συζητήσει και ο Ναύρο Αποστολάκη και και άλλοι στρατιωτικοί τα τελευταία χρόνια έχουν πει ξεκάθαρα ότι μόνοι μα θα είμαστε. Εάν ομιγέννητη συμβεί τίποτα. Ομιγέννητο. Το λέω. Μόνοι μας θα είμαστε. Εκεί είναι ένα ζήτημα που όντως μπορεί να συζητηθεί. Μπορούμε να πούμε πολλά. Και όχι μόνο κατηγορούνται οι στρατιωτικοί μας που ανησυχούν ότι δήθεν δώσανε στη δημοσιότητα στοιχεία από τον Υπουργό Άμυνας σήμερα, ότι δώσανε στοιχεία για τα όπλα που φεύγουν από τα νησιά και από τις αποθήκες. Οι στρατιωτικοί ανησυχούν, που λέγαμε και πριν, δεν τα λέει το κουκουέ. Και ανησυχούν για την άμυνα της χώρας. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε για αυτά. Κύριε Παρασύρη, επειδή πρέπει αυτό το μέρος είναι πολύ πιο μικρό σε σχέση με το προηγούμενο και το επόμενο που είναι μεγάλο, θέλω μία σύντομη τοποθέτηση στο ποιες πρέπει να είναι οι κόκκινες γραμμές, οι κόκκινες αποφασιστικές γραμμές της Ελλάδος σε αυτήν την ρητορική της Τουρκίας. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σχολιάσω όμως λίγο πριν να μπούμε σε αυτή την ιστορία, γιατί πραγματικά δεν γνωρίζω και ποιες από μεριάς κυβέρνησης είναι οι κόκκινες γραμμές, υπό την έννοια πια. Γνωρίζουμε όλοι ποιες είναι. Προφανώς δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για γαλάδια πατρίδα, ούτε για αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, τα οποία μάλιστα δεν είναι και καθόλου εντός της συνθήκης της Λοζάνης, είναι από τη συνθήκη του Μοντέρα. Τέλος πάντων, να μην κουράσουμε τον κόσμο τώρα. Αλλά δεν ξέρω και ποια είναι η ετοιμασία που έχει κάνει, η προεργασία που έχει κάνει, η προετοιμασία που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αν τεθεί αύριο μεθαύριο. Πώς αντιδράει η χώρα. Mm-hmm. Και γι' αυτό είπα προηγουμένως και σωστά το έθεσαν όλοι, ότι θα έπρεπε να υπάρχει σε ένα επίπεδο πολιτικών αρχηγών, πέρα από το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, μία ενημέρωση σε σχέση με την κλιμάκωση των όρων που έχει βάλει η Τουρκία για την μεθαυριανή σύσκεψη του ΝΑΤΟ. Τώρα, εγώ θέλω να πω κάτι, ότι η γνώση είναι δύναμη.
για την εξωτερική πολιτική. Και εδώ δεν μπορούμε να λέμε στο περίπου πράγματα. Υπάρχει, είναι μια πραγματικότητα ότι υπάρχει μια προοδευτική αφέλεια σε ορισμένα πράγματα σε σχέση με την εξωτερική πολιτική και δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει σε όλες τις χώρες. Έτσι. Αυτή η προοδευτική αφέλεια έχει ως απόλυξη, θα έλεγα, ας πούμε, το ζήτημα της χάγης, το οποίο θέλω να το βάλω εγώ εδώ. Πώς το σκεφτόμαστε ως πολιτικές δυνάμεις? Το έχουμε αποφασίσει, υπάρχει εθνική πολιτική συγκροτημένη, εθνικό μέτωπο σε σχέση με την υφαλοκρηπίδα, την ΑΟΣ, και κατά πόσο πάμε σε μία διευθέτηση αυτών των ζητημάτων που έχουμε με την Τουρκία, που εμείς λέμε ότι είναι τα μοναδικά, πόσο συνηγορούμε όλες οι δυνάμεις με μία αναθεωρητική δύναμη, η οποία τη μία μέρα λέει κάτι με τον ένα τρόπο και την άλλη μέρα το λέει κάπως διαφορετικά. Λοιπόν, μπαίνουμε σε ένα τέτοιο διάλογο, αν τεθεί το ζήτημα, αν όχι αύριο, στο μέσο επόμενο διάστημα. Γιατί ξαναλέω, υπάρχει μία μεθόδευση της διπλωματίας της Τουρκίας και θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτή η μεθόδευση, πώς πάμε, λοιπόν, πιστεύετε ότι είναι μία μεθόδευση, κύριε Παραστήνη, που θα μείνει στα λόγια ή θα το δούμε και στην πράξη? Όχι, εγώ νομίζω ότι έχει βάλει την ατζέντα. Ξαναείπα ότι υπάρχει ένα πακέτο όρων με το οποίο μπαίνει μεθαύριο στην διάχυψη του ΝΑΤΟ. Υπάρχει ένα πακέτο όρων στο οποίο είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω αν το έχουμε αντιληφθεί. Αλλά μιλάει πλέον πολύ φανερά και παντού για αποστατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Προφανώς είναι σε ένα επίπεδο διαπραγματεύσεων, αλλά πλέον τίθεται ως ένα ζήτημα το οποίο μέχρι χθες λέγονταν ψιθυριστά από τη μεριά της Τουρκίας. Σήμερα, μέσα στο παράθυρο ευκαιρίας που βλέπει μέσα στο ρωσοκρανικό και στην πρόσδεσή της στη Δύση, αρχίζει και σηκώνει μια σειρά ζητημάτων τα οποία μέχρι χθες τα είχαμε σε ύπνωση. Κρύβοντας τη στρατεία Αιγαίου, προς επίρρος. Ναι, ακριβώς. Σωστά. Λοιπόν, εγώ σε επίπεδο λοιπόν διπλωματικό θεωρώ ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια εγρήγορση και θα πρέπει να βρισκόμαστε και θα πρέπει να συγκροτήσουμε μια εθνική γραμμή μαζί όλοι σχετικά με το τι θέλουμε και τι αναζητούμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και κατά πόσο πρέπει να είναι ελληνοτουρκικές διμερείς δηλαδή ή θα τις διευθετούμε μέσα από ένα πλεονεκτικό χώρο για μας που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως. Συγγνώμη, την έχει ο Πρωθυπουργός και δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως, αλλά τώρα σας άκουσα το εμπάρκο όπλων, να το λέτε εσείς. Δεν έχω ακούσει ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει σηκώσει αυτή την ιστορία το εμπάρκο όπλων. Δεν το έχει σηκώσει. Ενώ εμείς το φωνάζουμε από το 2020. Σηκώσαμε το ζήτημα με τις κυρώσεις ενάντια στην Τουρκία. Κυρίως θα έλεγα, επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν αυτός που πέτυχε το ψήφισμα μέσα στην Ευρωβουλή, γι' αυτό δεν σηκώνεται. Ενδεχομένως από πολλές πολιτικές δυνάμεις. Το εμπάρκο όπλων, λέτε. Το εμπάρκο όπλων από τις ευρωπαϊκές χώρες απέναντι. Που, αφού η Γερμανία έχει υπογραμμένη. Μα αυτό λέω. Ότι έχει γίνει. Σοσιαλδημοκράτηση είναι τώρα στη Γερμανία. Αυτό πρέπει να αγωνιστούμε λοιπόν όλοι μαζί για να το επιβάλλουμε. Στο κόμμα σας, είναι το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Είναι. Ωραία, εμείς το έχουμε κάνει και μάλιστα δεχθήκαμε και δέχτηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης τα πειρά από τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Εκεί πήγε και ο Τσίπρας στο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και αντέδρασε κιόλας, για να ξέρετε. Εμείς προσπαθούμε. Στο ίδιο κόμμα είμαστε. Ναι, αν νομίζετε ότι πατάει κανείς κανένα κουμπί και αλλάζουν τα πράγματα στη διεθνή πολιτική. Αυτά δείχνουν τι είναι όλες αυτές οι συμμαχίες. Εγώ λοιπόν θέλω να πω κάτι. Υπάρχει ένας κίνδυνος πράγματι μιας κλιμάκωσης σε ένα στρατιωτικό επίπεδο φέτος το καλοκαίρι, διότι 17 Εβδόμου, δεν ξέρω αν το γνωρίζει το τραπέζι, τα πληροφορίζω ότι βγαίνει το νέο ερευνητικό πλοίο. Στις 16. 16 ναι, 16 Εβδόμου. Και εκεί ενδεχομένως να βγει. Και μάλιστα με πληροφορίες αρχικά στην Κυπριακή ΑΟΣ, βεβαίως κανείς δεν μπορεί να έχει. Εκεί, μπορεί να έχει, εκεί λοιπόν μπορεί να έχουμε μια συνέχεια των πραγμάτων που θα δούμε το επόμενο διάστημα, ξαναλέω και μετά τη σύσκεψη του ΝΑΤΟ μεθαύριο, σε ένα επίπεδο. Δεν γνωρίζω, εκτιμώ όπως και ο κύριος Πασπάτης είπε προηγουμένως ότι δεν θα φτάσουμε σε ένα θερμό επεισόδιο. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, διότι είναι σε μια αναδίπλωση η Δύση και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δεχθεί τέτοιου είδους ζητήματα πειράματα. Και φαινόμενα και πειράματα. Μάλιστα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Βρισκόμαστε όμως σε μια κατάσταση, πρέπει να πω, γι' αυτό μιλάω για ανάγκη εθνικής γραμμής σε μια σειρά ζητημάτων. Έτσι όπως τη συγκροτήσαμε εμείς, με κριτική βεβαίως, αλλά σε σχέση με το Ελληνογαλλικό Σύμφωνο, το οποίο κάνει καλό στη χώρα, και πρέπει να το πούμε αυτό, σε σχέση με τις βάσεις της Αμερικής και την αναβάθμιση των βάσεων των Αμερικανικών, το οποίο μας προστατεύει. Αυτά είναι ζητήματα λοιπόν που πρέπει να τα συνεννοηθούμε ως πολιτικές δυνάμεις. Από τη στιγμή που έχουμε δίπλα μας
μια αναθεωρητική, απεστοθεραπευτική δύναμη στη χώρα, στη περιοχή μας, θα πρέπει να έχουμε μια συγκροτημένη, συγκεκριμένη και ενιαία εθνική γραμμή και θα πρέπει να συνεννοηθούμε στη βάση μιας ατζέντας για το πώς προχωράμε στην επόμενη μέρα. Και ξαναλέω, η Χάγη, επειδή θα τη βρούμε μπροστά μας, θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις των υπολείπων κομμάτων σε σχέση με το πώς προχωράμε. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε σχέση με την ΝΑΟ και την Υφαλοκρηπίδα σε ένα συμποσχετικό με μια αναθεωρητική δύναμη. Δεν ξέρω. Εμείς το αντιμετωπίζουμε αυτό με ένα σχετικό σκεπτικισμό. Καταρχάς, συμφωνούμε ότι εκείνη η λύση. Συμφωνούμε ότι στη Χάγη πρέπει να λύσουμε το θέμα της ΝΑΟ και της Υφαλοκρηπίδας. Ναι, προφανώς, αλλά με μια χώρα. Τίποτα δεν δεσμεύει το δεύτερο. Κύριε Παρασύρη, ολοκληρώστε, γιατί πρέπει να πάω και στον κύριο Βασιλιάδη για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Κύριε Βασιλιάδη. Εσείς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, λέτε ότι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι να πάει με την πλευρά του λαού. Των λαών. Μα έτσι κι αλλιώς, αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι τα συμφέροντα του λαού είναι αυτά που διακυβεύονται. Μπορεί ο λαός μόνος του, χωρίς συμμάχους, να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις? Ο λαός δεν θα βρει συμμάχους στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ουσιαστικά αυτός είναι ένας λάκκος που κάθε λαός εκεί είναι μόνος του. Και παλεύει με την ακρίβεια, με τους πολέμους, με την εμπλοκή της χώρας του και τα πληρώνουν οι λαοί για τα φέντη το φαΐ. Αυτή είναι η ουσία αυτών των σχηματισμών που τους έχουμε ζήσει. Από την εμπειρία μας. Η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ, αλήθεια, τι μας προσέδωσε σε σχέση με την ιστορία της Κύπρου, σε σχέση με τα Ήμια και όλες τις άλλες αντιπαραθέσεις με την Τουρκία και όντως τις επιθετικές βλέψεις που έχει, γιατί η Τουρκία είναι μια μεγάλη δύναμη. Τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Στην Κύπρο με την ατοϊκή σφραγίδα έγινε η διχοτόμηση του νησιού, έτσι, γνωστά, να μην τα επεκτείνουμε. Στα Ήμια, αμέσως μετά τα Ήμια, αναγκαστήκαμε με την ατοϊκή πάλι σφραγίδα να αποδεχτούμε ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο της Τουρκίας και συνεχώς οι αμφισβητήσεις μεγαλώνουν όσο το ελληνικό κεφάλαιο διεκδικεί αυξημένα μερίδια στην περιοχή. Επίσης, τι άλλα επικίνδυνα πράγματα έχουμε στην περιοχή με τις συμμαχίες που κάνουμε? Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε συμμαχία με το Ισραήλ. Το Ισραήλ το οποίο συζητάει και με την Τουρκία. Το Ισραήλ, ξέρετε, ότι παραβιάζει την ΑΟΣ του Λιβάνου, όχι του Παλαιστινιακού κράτους, δεν το συζητάμε, κατοχή κλπ. Άρα, με τη στάση μας δηλαδή, δεχόμαστε τη μη ύπαρξη διεθνούς δικαίου. Πρώτο. Mm-hmm. Δεύτερο, έχουμε υπογράψει σύμφωνο με την Ιταλία, στην οποία σπάσαμε τη μέση γραμμή, που είναι ο βασικός όρος καθορισμού των συνόρων. Δεν δίνουμε δικαιώματα στην Τουρκία να διεκδικήσει, να σπάσει μέση γραμμή με τις απεράδεκτες διεκδικήσεις που έχει και να μπει πιο μέσα στο Αιγαίο, γιατί αυτός είναι ο στόχος για τα ζωτικά συμφέροντα του κεφαλαίου του, ξαναλέω, όχι του λαού της. Έτσι. Άρα λοιπόν, με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων, έχουμε προκλητικές παραχωρήσεις, τις οποίες είναι επικίνδυνο να τις πληρώσουμε το επόμενο διάστημα. Επομένως, εμείς τι λέμε? Καμία εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις και στις δυνάμεις αυτές που στέκονται στην πλευρά της Δύσης, της Ανατολής, mm-hmm. συμμαχιών επικίνδυνων για το λαό μας και τους λαούς της περιοχής. Οι μόνοι που μπορούν να βάλουν τη σφραγίδα. Α, και να πω και το άλλο. Γιατί η εμπλοκή μας στον πόλεμο και η στοχοποίησή μας μέσω της χρήσης της βάσης της Σούδας από τους Ρώσους και τη συμμαχία την Ευρασιατική που στείνεται, δεν είναι επικίνδυνη για τα συμφέροντά μας? Ποιος μας λέει μας αύριο ότι η Τουρκία τελικά δεν θα μείνει στο στρατόπεδο της Δύσης, αλλά πάει στο στρατόπεδο της Ανατολής? Όπως είναι η Ουκρανία, η γραμμή έρχεται κάτω, εδώ, στα σύνορα τα δικά mm-hmm. μας. Αυτά θα έχουμε δηλαδή στοχοποίηση. Όλο ο στρατιωτικός μας εξοπλισμός της χώρας είναι για την άμυνα? Οι Patriot που πήγαν στη Σαουδική Αραβία άραγε δεν χρειάζονται για την άμυνα της χώρας? Τι, φτάνουν τα σύνορά μας μέχρι τη Σαουδική Αραβία? Οι φρεγάτες που είναι στον Περσικό κόλπο και μάλιστα πολλές είναι και χαλασμένες τώρα. Τα Ραφάλ και η Μπελαρά που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε να γιατί πόσο χρήσιμες είναι με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ποιος μας λέει εμάς ότι θα έρθουν εδώ για την άμυνα της χώρας και δεν θα πηγαίνουν δεξιά και αριστερά για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, γιατί είναι νατοϊκός εξοπλισμός? Και να βάλουμε και ένα τελευταίο. Αμυντική βιομηχανία της χώρας. Ποιος επέβαλε τη διάλυσή της προκειμένου στα πλαίσια του ΝΑΤΟ να υπάρχει ένας ανασχηματισμός που έλεγε ότι ακόμα
Και στα ναυπηγεία μας δεν μπορούσαμε να ναυπηγήσουμε πλοία, γιατί έπρεπε να προκρίνουν τα ναυπηγεία ευρωπαϊκά στη Γερμανία κλπ. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και η εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους, στα σχέδια των ατοικών, δεν πρόκειται να ωφελήσει ούτε το δικό μας λαό, ούτε τους λαούς της περιοχής, και γι' αυτό χρειάζεται παγρύπνηση, αντίδραση. Όπου πάει το ΝΑΤΟ και στείνεται αυτή τη στιγμή, έχεις πόλεμο, αιματοχυσία, φτώχεια, προσφυγιά, που τη ζούμε και τώρα. Μάλιστα. Με τους Ουκρανούς πρόσφυγες, μάλιστα τους θέλουμε να δουλέψουν και φτηνά στα ξενοδοχεία τώρα, έτσι, να μην το ξεχάσουμε και αυτό. Λοιπόν, θα πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και στο τρίτο μέρος της εκπομπής θα ανοίξουμε το κομμάτι της καθημερινότητας, ώρα αιχμής στην Crete TV, η σελίδα μας και η ομάδα μας στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες, δασκαλάκης παπάκι crete.tv.gr το mail της εκπομπής και 2-8-10-38-000 στο τηλεφωνικό κέντρο για τα δικά σας ερωτήματα που θα θέσουμε στους εκλεκτούς καλεσμένους απόψε. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. 11 ακριβώς, σε ώρα αιχμής, εδώ ζωντανά, Δευτέρα βράδυ, και συζητάμε για τις πολιτικές εξελίξεις, συζητάμε για την εξωτερική πολιτική. Σε αυτό το μέρος της εκπομπής θα συζητήσουμε για την καθημερινότητα, γιατί μπορεί να υπάρχει αυτή η προκλητική ρητορική, επιθετική ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας. Όμως και στο εσωτερικό της χώρας η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια ταλανίζει την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, πολλοί εκ των οποίων ζουν και κάτω από τα όρια της φτώχειας. Και σε αυτό το κομμάτι, κύριε Πασπάτη, το τελευταίο διάστημα από τους πολίτες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δέχεται εξαιρετικά σκληρή κριτική. Δηλαδή, για μέτρα χωρίς αντίκρισμα, η επιδότηση των καυσίμων, τα 50 ευρώ που ουσιαστικά δεν καλύπτουν τις ανάγκες μετακινήσεων για 2 ή 3 ημέρες. Και την ίδια ώρα όλα αυτά συμβαίνουν στην καρδιά του καλοκαιριού. Δηλαδή στην τσέπη του μέσου Έλληνα δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα το μέγεθος της ενεργειακής κρίσης. Κύριε Δασκαλάκη, η Νέα Δημοκρατία, μια κεντροδεξιά κυβέρνηση με σαφώς φιλελεύθερη οικονομική κατεύθυνση, ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας μετά από ένα δεκαετές μνημόνιο, μετά από μια πενταετή διακυβέρνηση από το ΣΥΡΙΖΑ με τα δεδομένα τα οικονομικά της πολιτικής τους άποψης, τα οποία ήταν εντελώς διαφορετικά από τα δικά μας. Ήρθε ο COVID, ο οποίος είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, επηρέασε τη χώρα μας και το παγκόσμιο γίγνεσθε και ακόμα το επηρεάζει και θα το επηρεάζει. Mm-hmm. Με τον COVID θα συζήσουμε, δεν εννοώ από ιατρικής πλευράς, με τα παρεπόμενα του COVID θα συζήσουμε, γιατί άλλαξαν κάποια πράγματα μόνιμα στον πλανήτη. Και πάνω σε αυτό το οποίο είπαμε ότι λίγο να ανορθώσουμε με τις κινήσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη μας τουλάχιστον έγιναν από την ελληνική κυβέρνηση, οι οποίες αναζωογόνησαν την οικονομία, ήρθε και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, με όλα αυτά τα οποία αναλύσαμε παραπάνω, προηγουμένως, ο οποίος αποτελεί ένα διεθνές φαινόμενο, δημιούργησε μία οικονομική δυσκολία, μία οικονομική δυσπραγία, ένα πληθωριστικό κύμα, το οποίο κάθε χώρα το προσλαμβάνει και το αφομοιώνει διαφορετικά. Και έχει να κάνει και με την οικονομική της δύναμη. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα, μια όχι από τις πλούσιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερες ή αντιμετωπίζει μεγαλύτερες δυσκολίες, άρα και ο μέσος Έλληνας, περισσότερες δυσκολίες από αυτές που θα αντιμετωπίσει ο μέσος Γερμανός, ο μέσος Ολλανδός ή ο μέσος Βέλγος. Όμως, η ελληνική κυβέρνηση, ειδικά στην περίοδο του COVID, που εκεί δοκιμάστηκε, γιατί πια μπορούμε να έχουμε μια διετή αποτύπωση της πολιτικής την οποία έκανε, έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη και στήριξε το μέσο Έλληνα. Στήριξε το κοινωνικό κράτος, στήριξε το εισόδημα του Έλληνα, ο οποίος δεν εργάστηκε για 2 χρόνια, είτε επιχειρηματίας ήταν αυτός, είτε εργαζόμενος, και νομίζω ότι η κοινωνική συνοχή μέσα σε μία περίοδο η οποία ήταν εξαιρετικά δύσκολη οικονομικά, έγινε πραγματικότητα. Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι άλλο. Είναι γεγονός ότι δεν είναι μία ελληνική κρίση, δεν είναι μία παγκόσμια κρίση, την οποία η κάθε χώρα θα την αντιμετωπίσει διαφορετικά, πάντα σε σχέση
με την οτροπία της και με τις δυνάμεις οικονομικές που έχει. Φαίνεται ότι η χώρα έχει κάποιες οικονομικές δυνάμεις και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να ενισχύσει το μέσο εισόδημα και όχι με οριζόντια μέτρα. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται αντιληπτό, ότι προσπαθεί να μην τα κάνει με οριζόντια μέτρα, διότι τους πολύ πλούσιους λίγο θα τους ενδιαφέρει αν η βενζίνη μειωνόταν λίγο παρακάτω, πράγμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πλούσιοι όμως, κύριε Πασπάτη, είναι οι πολύ πλούσιοι. Είναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Και από την άλλη, αυτή τη στιγμή πάλι παίρνει μέτρα, τα οποία τα διαβάζω, τα βλέπω, δεν είμαι ειδικός πάνω στο θέμα, βλέπω όμως εμφανώς την προσπάθεια να στηριχτεί ο μέσος Έλληνας, που αντιλαμβάνομαι ότι έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή την Παρασκευή το βράδυ ακούγαμε για την νομοθετική ρύθμιση όσον αφορά τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Σήμερα παρακολουθήσαμε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV τα ρεπορτάζ. Οι πολίτες το αντιλαμβάνονται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, κάνοντας λόγο για ένα μέτρο βιτρίνας. Θα το δούμε στην πορεία. Γιατί με την ίδια λογική, τα ίδια λέγανε και με τον COVID, θα ήταν μέτρα βιτρίνας αυτά τα οποία πήρε η κυβέρνηση. Όμως αυτή τη στιγμή, δύο χρόνια μετά, που έχουμε ένα συνολικό αποτύπωμα τι έγινε με τον COVID, μιλάω οικονομικά, δεν μιλάω οικονομικά. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Νομίζω ότι δεν ήταν καθόλου μέτρα βιτρίνας. Κοιτάξτε, κύριε Δασκαλάκη. Αναφέρεστε στο μέτρο της επιστρεπτέας ενίσχυσης. Εννοείται, φυσικά. Ναι, αλλά είναι επιστρεπτέα η ενίσχυση. Θα δούμε. Λοιπόν, εννοείται, θέλω να. Κοιτάξτε, κύριε Δασκαλάκη, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχει μία. Ειδικά για τους νέους ανθρώπους, θα ήθελα πραγματικά να μιλήσω για αυτούς. Οι νέοι άνθρωποι αυτοί, που είναι από τα 25 μέχρι τα 40, οι οποίοι μπαίνουν τώρα στην παραγωγή. Και οι οποίοι πολλοί από αυτούς έχουν τελειώσει το λύκειο, έχουν τελειώσει ένα πανεπιστήμια και δεν βρίσκουν εργασία. Ή βρίσκουν εργασία σε εξάμηνα, απολύονται, ξαναεργάζονται ή βλέπεις ένα ζευγάρι να έχει εισοδήματα το χρόνο 15.000 και δύο μαζί. Και αυτό όποτε υπάρχουν τα χρήματα. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένοι με αυτό που ζουν. Κοιτάξτε όμως, επειδή λέτε δεν κάτι πολύ σημαντικό, θα βάλω αυτή τη δικλίδα. Ναι. Κοιτάξτε τι συμβαίνει φέτος. Εδώ, σε αυτή την εκπομπή, έχουμε κάνει και ολόκληρο θέμα μια Δευτέρα βράδυ. Ενώ υπάρχει αυτή η ανεργία, ενώ υπάρχει αυτή η κρίση, βλέπουμε μια απαξίωση στην τουριστική μας βιομηχανία που ψάχνει εργαζόμενους. Είναι δεδομένο ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στεναχωρημένοι, γιατί ο τρόπος που ζουν και τα χρήματα τα οποία παίρνουν δεν τους κάνουν για να έχουν μια ανεκτή ζωή. Το καταλαβαίνω. Εκεί όμως δεν υπάρχει μερίδιο ευθύνης από την πλευρά της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή πιστεύω, αυτό το λέω λίγο ιδεολογικά ή μακροοικονομικά, ότι η πολιτική των κεντροδεξιών κυβερνήσεων, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτή η οποία θα ενδυναμώσει πραγματικά την οικονομία, θα φέρει αυτό που λέμε τα καινούργια λεφτά διαμέσου των νέων επιχειρήσεων, διαμέσου της νέας παραγωγής, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να βρουν μια θέση κάτω από τον ήλιο και να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτό τον ένα ριζοσπαστισμό το οποίο οφείλουν να έχουν. Τώρα, η κύρια, γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα, ενώ υπάρχουν θέσεις εργασίας, βλέπουμε ότι έχουμε ανεργία. Διότι υπάρχει μια αναντιστοιχία στην Ελλάδα. Η Ελλάδα του 2000, της δεκαετίας ενώ του 2000, παρήγαζε ανθρώπους, και το 2010, παρήγαζε ανθρώπους μορφωμένους, παρήγαζε ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάποια όνειρα στη ζωή τους λίγο διαφορετικά. Και τα οποία αυτή τη στιγμή οι θέσεις εργασίας που προσφέρονται είναι χαμηλότερου επίπεδου των προσόντων των οποίων έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι μόνο αυτό όμως, κύριε Πασπάτη, και το γεγονός ότι υπάρχει, με μισθούς πείνας πρέπει να επιβιώσει ένας εργαζόμενος. Υπάρχει πλήρης αναντιστοιχία σε αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω ότι οι μισθοί οι οποίοι δίδονται, ειδικά στο νησί στο οποίο κατοικούμε και ειδικά στον τουρισμό το οποίο μνημονεύσατε, ότι είναι μισθή πείνας. Δεν νομίζω, προσωπικά τουλάχιστον. Ναι. Γιατί ξέρω ότι αυτή τη στιγμή τα έσοδα των εργαζομένων στον τουρισμό είναι αρκετά. Ότι υπάρχει αρκετά, μην το πω αρκετά, ότι είναι λογικά. Λογικά σε σχέση με τα έσοδα που έχω, παραδείγματος χάρη, εγώ που παίρνω 1.900 ευρώ και είμαι διευθυντής σε μια κλινική του νοσοκομείου του ΕΣΥ. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικά τα έσοδα τα οποία. Ένα από τον κύριο Βασιλιάδη, όταν θα το πάρετε το λόγο. Όχι, να το πείτε με ακρίβεια, δεν έχει. Το 20% μείωση μισθού του 2012 δεν είχε επιστρέψει στους ξενοδοχοϊπάλους σε αντίθεση με τα νούμερα του τουρισμού το 2019 είναι ρεκόρ. Η αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ των προσόντων των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων, των νέων γενεών και των θέσεων εργασίας είναι υπαρκτέο και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει και η ελληνική πολιτεία και η ελληνική οικονομία.
πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη έχει μια σαφή εικόνα που είναι η χώρα. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία ότι το πρόβλημα είναι εισαγόμενο. Ήδη ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει πει ότι οι κινήσεις που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αργό ρυθμό και γι' αυτό το λόγο πρέπει να πάρει η Ελλάδα στα χέρια της κάποιες κινήσεις για να στηρίξει αυτή τη στιγμή τον μέσο Έλληνα ο οποίος βρίσκεται πραγματικά σε δύσκολη θέση. Είναι απρόβλεπτο το πώς θα προχωρήσει αυτή η ενεργειακή, παύλα οικονομική, παύλα πληθωριστική κρίση, όπως θέλουμε να το πούμε. Όσο ο πόλεμος θα συνεχίζεται, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι η εξέλιξη. Εάν η Ρωσία αποκόψει πλήρως το φυσικό αέριο από την Ευρώπη, αντιλαμβανόμαστε ότι τα θέματα θα είναι πιο σύνθετα. Θέλω να πιστεύω, και το πιστεύω και το βλέπω, και θεωρώ σαν παράδειγμα τον COVID, ότι η παρούσα ελληνική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να στηρίξει βασικά μάλιστα τον μέσο και κατώτερο, σε οικονομικό επίπεδο πάντα μιλάμε Έλληνα. Έχουμε δομές, όπως είναι ο τουρισμός αυτή τη στιγμή. Πολύ η οποία γρήγορα, είναι η βαριά μας βιομηχανία. Και πιστεύω και όλες αυτές οι παραγωγικές διαδικασίες που κινητοποίησε, που έβαλε το πάτησε τη σκανδάλι η Νέα Δημοκρατία. Και είδαμε να έρχονται επιχειρήσεις στη χώρα, είδαμε να γίνονται επενδύσεις στη χώρα. Νομίζω ότι όλα αυτά, αυτές είναι οι λύσεις και όχι τα επιδόματα. Μάλιστα. Κύριε Σμπόκο, εσείς στο κομμάτι της καθημερινότητας ακολουθείτε μία σκληρή κριτική. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη σκληρή κριτική απαντά ότι και εσείς διαχειριστήκατε διακυβέρνηση χώρας και δεν είχατε, λέει, μία τόσο φιλολαϊκή πολιτική. Τι απαντάτε? Ακούστε, σημειολογικά να αναφέρω ότι την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το ηλεκτρικό ρεύμα δεν αυξήθηκε. Αντίστοιχα, μειώθηκε στο 6% τιμολόγια από 13%. Εδώ όμως έχουμε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Θα απαντήσω. Η ρήτρα, κύριε Σμπόκο, είχε μπει από το 17-18. Η ρήτρα αποφασίστηκε από το 2013 να υπάρχει. Η ρήτρα δεν ενεργοποιήθηκε την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε τώρα. Το χρηματιστήριο ενέργεια. Η κυβέρνηση, θα απαντήσω σε αυτό. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως απέτυχε να αντιμετωπίσει την υγειονομική κρίση, έτσι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση ακρίβειας που μαστίζει σήμερα την κοινωνία. Η κυβέρνηση με τις πολιτικές αποφάσεις πολλαπλασία τις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης. Η ακρίβεια Μητσοτάκη στοχοποιεί και επιβαρύνει όλο τον κόσμο της εργασίας και της παραγωγής και εξαθλιώνει τους οικονομικά ασθενέστερους και τους κοινωνικά αδύναμους. Τι έχουμε σήμερα? Θα τα πάρουμε ένα-ένα για το ρεύμα. Ο ενεργειακός πληθωρισμός τρέχει στην Ελλάδα με 60%, όταν σε όλη την Ευρώπη είναι στο 39%. Οι αυξήσεις στο ρεύμα, κύριε Δασκαλάκη, για τον Έλληνα καταναλωτή είναι στο 80%, όταν οι αυξήσεις αντίστοιχα στην Ευρώπη για τον καταναλωτή των Ευρωπαίων είναι 20-30%. Η αύξηση στη χοντρική της μεγαβατόρας στο 99% πάει στον καταναλωτή, ενώ η δεύτερη χώρα είναι η Αυστρία που πάει 46%. Δεν μπορεί να λέμε ότι υπάρχει παγκόσμια κρίση. Ναι, υπάρχει παγκόσμια κρίση. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεις. Γιατί έχουμε τώρα αυτό το αποτέλεσμα που αναφέρω, αυτούς τις δείχτες. Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Απόφαση κυβέρνησης Μητσοτάκη ήταν αυτή. Ένα κρίσιμο δημόσιο εργαλείο ασχολείται μόνο με την τιμή της μετοχής τώρα. Δεν έχει ουσιαστική παρέμβαση για την τιμή του ρεύματος. Η ιδία και χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίηση. Χωρίς σχέδιο ήτανε. Μας έκανε να είμαστε έρμοι του φυσικού αερίου της Ρωσίας. Η ρήτρα προσαρμογής που έθεσε σε εφαρμογή η κυβέρνηση. Από το 2013 υπάρχει στην νομοθεσία της χώρας. Δεν ενεργοποιήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Χατζηδάκης, όταν την ενεργοποίησε, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην απελευθέρωση της ενέργειας και δεν φοβάται για τις αντιδράσεις και δεν θα δουν οι καταναλωτές αυξήσεις. Ο δε κύριος Γεωργιάδης έλεγε ότι η ρήτρα προστατεύει τις εταιρείες από τη χρεοκοπία, τις εταιρείες τους παρόχους. Ο κύριος Οικονόμου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, λέει θα πληρώσετε, ήρθε η ώρα να πληρώσετε. Και ο κύριος Κρέκας δεν έβλεπε υπερκέρδη, όπως το αναδεικνύαμε εμείς. Το αποτέλεσμα σήμερα της ενεργειακής πολιτικής κυβέρνησης είχε
είναι απτό. 1,5 εκατομμύριο, 1,5 δις είναι τα υπερκέντρη που έχουν υπάροχοι. Εμείς ζητήσαμε να φορολογηθούν αυτά. Να μπει ένα ανώτατο όριο κέρδους 5% και το 95% να επιστρέψει στον κόσμο. Αυτό η κυβέρνηση της Δημοκρατίας με λογιστικά τερτύπια προσπαθεί να μειωθεί αυτό και να φορολογηθεί λιγότερο κέρδος. Καταρχήν δεν το αναγνώριζε καθόλου ότι υπήρχε. Και τι έκανε τώρα η κυβέρνηση της Δημοκρατίας να υποστηρίξει τους ανθρώπους που πλήττονται? Πήγε σε μια επιδοματική πολιτική. Ποιος τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης, που θυμάστε όλοι τι έλεγε για τα επιδόματα την περίοδο που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και φτάσαμε. Επιδότηση 600 ευρώ μέχρι 600 ευρώ ανά τιμολόγιο ρεύματος. Το θυμάστε. Για πηγαίνετε να ρωτήσετε τώρα τους ανθρώπους που έχουν πάρει τους λογαριασμούς όλη αυτή την περίοδο. Το μείον είναι 10, 20, 30, 40 ευρώ. Εμείς, κύριε, να πω και για εμάς το συγκεκριμένο περίπτωση, το τι ας πούμε κάναμε. Προχωρήσαμε σε κατάρτιση τροπολογίας στη Βουλή για να ανασταλεί η πληρωμή της ρήτας αναπροσαρμογής μέχρι να αποφασίσει ο Άριος Πάγος για τη συνταγματικότητά της. Δεν έγινε δεχτό. Προτείναμε την εισαγωγή πλαφών στην χοντρική ή στη λιανική τιμή του ρεύματος. Κάτι που έχει εφαρμόσει η Γαλλία. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται να το εφαρμόσει. Και βέβαια, από τα πρώτα πράγματα που θα κάνουμε όταν αναλάβουμε την κυβέρνηση, θα είναι να επανακτήσουμε το δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ και να απαγκιστρωθούμε από το Χρηματιστήριο Ενέργειας. Και βέβαια να βάλουμε σε λειτουργία, αν μπορούμε, όλες τις νοικιακές μονάδες. Αυτό για το κομμάτι του ρεύματος. Θα πω ένα άλλο επιπλέον για το πετρέλαιο. Και ερωτώ το τραπέζι. Εδώ, όλοι είμαστε εδώ πέρα, όλοι έχουμε αυτοκίνητα και βλέπουμε την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Εδώ πέρα στο Google πατώ ένα site που έχει την τιμή του Brent. Τιμή του Brent σήμερα. Αυτή τη στιγμή είναι 111 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του αργού πετρελαίου. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ήταν 95 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή, εμένα το αυτοκίνητό μου είναι αγροτικό και η πετρέλαιο κίνησης. Η τιμή ήταν 1,55. Σήμερα είναι 2,20. Η διαφορά από τα 95 δολάρια έως τα 111, 2,20 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Για το πετρέλαιο κίνησης που καίει το αυτοκίνητό μου κουβεντιάζω εγώ. Έχουμε, εάν μπούμε ότι. Και δεν έχει πάει, δηλαδή η τιμή, η διακύμαση έχει φτάσει μέχρι τα 120 δολάρια όλη αυτή την περίοδο της διακύμασης που έχει η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Εάν πούμε ότι από τα 95 έως τα 111 είναι 15 δολάρια, επί της 100 είναι γύρω στο 15%, δηλαδή το 1,55 επί 15% έπρεπε να είναι σήμερα η τιμή 1,75, 1,80 και είναι 40 λεπτά επιπλέον, τα οποία είναι καπέλο, κύριε Δασκαλάκη, αυτά τα 40 λεπτά. Και εδώ θέλω να πω ότι η πρώτη φορά που άκουσα για το συγκεκριμένο ότι υπάρχει εσχροκέρδεια στη διακίνηση των καυσίμων από τα δηληστήρια μέχρι. Μάλιστα. Και τη τιμή που άκουσα, το άκουσα αυτό από τον τομεάρχη διαφάνισης του ίδιου, τον κύριο Πολάκη, σε μία επίσκεψή του εδώ στο Δήμο Ηρακλείου, που είπε συγκεκριμένα ότι υπάρχει εσωτερία. Δεν άκουσα κανένα να τοποθετηθεί αρνητικά πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ναι, και εγώ ερωτώ δηλαδή το τραπέζι. Γιατί αυτό το καπέλο, πάνω, δεν υπάρχουν φορείς ελέγχου του κράτους, έχουν διαλύσει, που να μπορούν να δούνε ποια είναι η πραγματική τιμή. Εγώ δεν γνωρίζω ποια είναι το εμπόριο, ας πούμε, των καυσίμων και τι παράγοντες επηρεάζουν τη διαμόρφωση της τιμής. Απλά καταθέτω αυτό που το βλέπω, μάλιστα, το βιώνω ως άνθρωπος. Επειδή, όπως καταλαβαίνετε, ο χρόνος είναι πιεστικός. Κύριε Παρασύρη, ο κόσμος, οι πολίτες, νιώθουν ότι αυτή τη στιγμή είναι απροστάτευτοι. Ορθώς ο κύριος Σμπόκος αναφέρθηκε στην τιμή του πετρελαίου κίνησης. Έχουμε όμως καλοκαίρι. Θα έρθει ένας χειμώνας. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει με τις εξελίξεις γύρω από το φυσικό αέριο σε σκιά ενός πολέμου στην Ουκρανία που συνεχίζεται. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τα μέτωπα είναι πάρα πολλά
Και το πολιτικό σύστημα της χώρας πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων για να θωρακίσει την καθημερινότητα και την τσέπη των πολιτών. Δεν αμφιβάλλω. Προφανώς νιώθει και καλώς νιώθει ο κόσμος ότι είναι απροστάτευτος, διότι θα πρέπει καταρχήν και εμείς εδώ στο τραπέζι να βάλουμε ένα πλαίσιο στη συζήτηση για το πώς επηρεάζεται η καθημερινότητα, πώς οι κρίσεις επηρεάζουν το κάθε νοικοκυριό κτλ. Γιατί άκουσα προηγουμένως ότι είναι κρίσεις και βλέπω και ένα μοτίβο το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό. Αν ακούσετε τη Νέα Δημοκρατία, θα σας πει ότι για όλα αυτά είναι η διεθνή συγκυρία. Mm-hmm. Αν ακούσετε το ΣΥΡΙΖΑ, σας λέει ότι για όλα θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα από μόνη της, να πάρει μέτρα να τα αντιμετωπίσει. Δεν ισχύει. Είναι ένας διπλός αγώνας. Προφανώς οι κρίσεις έρχονται από το εξωτερικό. Το ερωτηματικό είναι γιατί πάντα παραμένει η χώρα μας ο πιο ευάλωτος και ο πιο αδύναμος κρίκος. Σε αυτό πρέπει να δώσουμε μια απάντηση στον κόσμο για να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη. Θεωρείτε ότι αυτή η ρητορική της κυβέρνησης ότι η κρίση είναι παγκόσμια. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Γιατί θα σας πω. Μια ασφάλεια στον πολίτη ότι το αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί. Όχι βέβαια. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ισχύει. Διότι δεν απαντώνται τα ερωτήματα και οι ανασφάλειες και του κόσμου, αλλά και σαν χώρα συνολικά δεν απαντάμε με ένα. Πώς να το πω τώρα. Ένα δίπολο που τουλάχιστον εμείς ως Πασόκ έχουμε αναδείξει, που λέμε τι. Ναι, υπάρχουν οι κρίσεις. Αλλά η χώρα μας πρέπει να αντιδρά με δύο τρόπους. Πρώτον, με ευελιξία, δηλαδή με ταχύτητα, απέναντι σε κάτι το οποίο το γνωρίζουμε ότι έρχεται, δηλαδή την ενεργειακή κρίση. Mm-hmm. Δεν την ζήσαμε και την ακρίβεια. Ο πληθωρισμός, να θυμίσω ότι άρχισε να ανεβαίνει πέρυσι το Σεπτέμβριο. Και ήδη είχαμε προειδοποιήσει από τότε. Και όλοι έλεγαν, και ο κύριος Ταϊκούρας θα θυμάστε, είπε ότι είναι παροδικό φαινόμενο. Δεν ήταν παροδικό. Ήρθε και ο Ουκρανικός πόλεμος. Και το γιγάντωσε αυτό το. Δεν πήραμε μέτρα απέναντι. Πιστεύετε ότι τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα? Και το δεύτερο είναι ευελιξία για το πώς απαντάμε άμεσα και απαλύνουμε την καθημερινότητα του κόσμου. Και το δεύτερο είναι πώς αποκτούμε μια ανθεκτικότητα. Mm-hmm. Έτσι ώστε να προστατευτούμε στις επόμενες κρίσεις. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι μονίμως το μεγαλύτερο θύμα όλων των κρίσεων. Το μεγαλύτερο θύμα στην οικονομική κρίση. Το μεγαλύτερο θύμα στην πανδημία στην Ευρώπη, κατά εκατομμύριο. Τέλος πάντων, πληθυσμού έχουμε τους περισσότερους θανάτους. Τώρα, όπως τα νούμερα, όπως τα είπε ο κύριος Μπόκος, είμαστε πράγματι οι πιο ισχυρά πληττόμενοι από τον πληθωρισμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Άρα, εμείς ξεδιπλώνουμε ένα συνολικό πρόγραμμα και απορώ πράγματι γιατί πολλοί λένε ότι το Πασόκ δεν έχει ξεδιπλώσει και τις προτάσεις και τις θέσεις του. Εμείς ξεδιπλώνουμε ένα συνολικό πρόγραμμα για το πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα της καθημερινότητας σε σχέση με το ενεργειακό και θέλω λίγο να ξεκινήσω για να βάλω λίγο να πω ποιες είναι οι προτάσεις μας. Ακούστε να δείτε. Κάθε τρίμηνο από το ειδικό φόρο κατανάλωσης το ελληνικό κράτος κερδίζει παραπάνω 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τα προϋπολογισμένα έσοδα και 500 εκατομμύρια ευρώ από τον πληθωρισμό, από την αύξηση των τιμών σε σχέση με το ΦΠΑ. Mm-hmm. Δηλαδή θα φτάσουμε, αν πάμε έτσι, μέχρι το τέλος του χρόνου και θα έχουμε γύρω στα 4 με 6 δισεκατομμύρια. Αν δεν πάρθει κανένα μέτρο, από 4 έως 6 δισεκατομμύρια παραπάνω από τα προϋπολογισμένα έσοδα για το ελληνικό κράτος. Τι λέμε λοιπόν εμείς, όπως το έκανε η Γερμανία, όπως το έκανε η Ιταλία, λέμε ότι για το ειδικό φόρο κατανάλωσης θα πρέπει να υπάρχει μια αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή μια γενναία μείωσή του. Το έκανε και η Γερμανία και η Ιταλία. Και είχα μάλιστα πρόχειρα, αλλά μου διέφυγε τώρα τις τιμές καυσίμων σε σχέση σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες. Σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν βέβαια και πολύ καλύτερη και μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη οι πολίτες. Και η οικονομία. Λοιπόν, όταν έχουμε αυτό το πλεόνασμα στα έσοδα, εμείς δεν είμαστε, γνωρίζετε ότι είμαστε μια δύναμη ευθύνης. Δεν είμαστε μια δύναμη λαϊκισμού. Δεν είμαστε εδώ να πούμε ότι όλα μπορούν να γίνουν. Αλλά όταν υπάρχει αυτή η αύξηση των εσόδων, θα μπορούσε αυτό το πράγμα ως αντίμετρο. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα να πάρθει άμεσα έτσι ώστε να απαλύνουμε τα ελληνικά νοικοκυριά. Το ίδιο ισχύει και στο ΦΠΑ στα τρόφιμα. Διότι ξαναλέω, προσέξτε, κάθε τρίμηνο έχουμε 500 εκατομμύρια επιπλέον στο ΦΠΑ και 1 δισεκατομμύριο από το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τι είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, και ήταν μάλιστα το ανέφερε ακροθυγός ο κ. Μπόκος. Μέσα στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Είχαμε πει να μπει ρήτρα, μάλλον κατάργηση πλαφών στη ρήτρα στη λιανική τιμή.
αυτό που σήμερα επέρατε η Νέα Δημοκρατία ότι έφερε, εμείς το είχαμε πει ουσιαστικά ως πλαφόν στη λιανική τιμή, που είναι ουσιαστική κατάργηση της ρήτρας. Θα δούμε ποια είναι τα... Θα δούμε το μέτρο, αυτό που περάσατε τώρα την προηγούμενη Παρασκευή, είναι τρομερά πολύπλοκο. Εγώ επιχείρησα να το διαβάσω, αλλά έχοντας υπόψη μου πώς λειτουργήσε αυτό το λένε και οι πολίτες, και το Power κύριε Pass, Παρασύρη. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος για το πόσο ανταποδοτικό τέλος πάντων θα είναι και μάλιστα ενδεχομένως να σπρώχνει και τα χρέη του κόσμου για μετά το φθινόπωρο, που γνωρίζουμε ότι το φθινόπωρο υπάρχει και ένα μεγάλο και ισχυρό ενδεχόμενο εκλογών. Έτσι πως είναι διαμορφωμένο τέλος πάντων η τροπολογία, πως είναι διαμορφωμένη σε σχέση με την αντιμετώπιση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Κύριε Παρασύρη, θα βάλετε μία νοτελή, γιατί πρέπει να πάω στο πρώτο. Ολοκληρώσει για να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να πάμε στον κύριο Βασιλιάδη. Υπόθηκαν κάποια ζητήματα σε σχέση με το πώς φτάσαμε εδώ. Και είναι μια πραγματικότητα. Γιατί πρέπει να ενισχύσουμε για την ανθεκτικότητά μας ως οικονομία, γιατί η ενεργειακή κρίση δεν είναι, φαίνεται να περνάει εύκολα και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε τέτοιο ενδεχόμενο στο μέλλον. Και το ζήτημα της απολιγνητοποίησης και πώς οδηγηθήκαμε με αύξηση 25% της εξάρτησής μας από το φυσικό αέριο. Εγώ θέλω να πω το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο ουσιαστικά το νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και το έθεσε σε εφαρμογή η Νέα Δημοκρατία. Και δυστυχώς στη Γαλλία το χρηματιστήριο ενέργειας έχει μερίδιο 20-30% στον καθορισμό. Και εδώ είναι 100%. Ναι, ακριβώς, το 20-30% στον καθορισμό των τιμών, ενώ εδώ είναι στο 100%. Πείτε και κάτι να ψάξετε την κυβέρνηση, κύριε Παρασύρη. Δηλαδή, σας παρακολουθώ και είναι μια δέσμη ελαιών. Μόνο την κυβέρνηση αντιπολιτεύομαι. Πολύ light φαίνεται η προσέγγιση που κάνετε. Γιατί το λέτε αυτό? Το λέω γιατί. Το λέτε αυτό? Εγώ είμαι κατά μέτωπο. Εγώ είπα ότι καλά κάνουν οι πολίτες με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και δεν νιώθουν ασφαλείς. Αυτό είπα προηγουμένως. Εσείς τώρα, βέβαια, κάτι άλλο προφανώς θέλετε να προωθήσετε τέλος πάντων, αλλά εν πάση περιπτώσει μπαίνω στο κομμάτι που είναι το σοβαρό και πραγματικά ουσιαστικό. Πρέπει να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, θα ολοκληρώσω τα μέσα μετά. Αυτό θα δω. Είναι το δίκτυο. 30 δεύτερα για να πάμε σε διαφημίσεις. Υπάρχει ένα δίκτυο αυτή τη στιγμή, γιατί εμείς η πρόταση που κάνουμε είναι ότι πρέπει να έχουμε πραγματικά να πάμε σε μια πράσινη μετάβαση, αλλά η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να γίνει χωρίς δίκτυα. Και εδώ υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπορούσαν να γίνουν επενδύσεις έτσι ώστε να μπορούν να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά στις στέγες, να γίνουν ενεργειακές κοινότητες για κτηνοτρόφους, για αγρότες, για την ενίσχυση της παραγωγικής μας βάσης. Αλλά δυστυχώς το Ταμείο Ανάκαμψης, η Νέα Δημοκρατία, αν δείτε τους κωδικούς και πώς τους έχει τροφοδοτήσει, είναι δεν είναι 200 με 250 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση του δικτύου, του ενεργειακού δικτύου στη χώρα μας, δηλαδή ψυχία μπροστά σε αυτό που έχει ανάγκη ως υποδομές η χώρα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη ενεργειακή χαρακτηρίση. Πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Βασιλιάδη, θα τοποθετηθείτε αμέσως μετά. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε 20 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Είμαστε στην τελική ευθεία. Πρέπει να είμαστε και σύντομοι στις τοποθετήσεις, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πολιτικές διεργασίες συνεχίζονται και βεβαίως υπάρχει και ένα έντονο παρασκήνιο για το τι θα γίνει και αν θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Στην αρχή της εκπομπής είπα ότι ακούσαμε την δήλωση του Πρωθυπουργού πριν από 24 ώρες ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει την τραετία. Η αλήθεια είναι όμως ότι η πολιτική ιστορία της χώρας πολλές φορές έχει παραμερίσει τέτοιου είδου δηλώσεις από πολλούς πρωθυπουργούς του παρελθόντος. Κύριε Βασιλιάδη, το σχόλιο σας για το θέμα της ακρίβειας, ένα θέμα το οποίο καίει, για να πάμε μετά στο κομμάτι των τελικών τοποθετήσεων. Ναι, είναι προφανές, νομίζω ότι πολλοί κόσμος που ψάχνει τι συμβαίνει, είναι προφανές ότι η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής που υπόθηκε πριν, της πράσινης μετάβασης, η οποία έχει συγκεκριμένη στόχευση. Και στόχευση είναι να απελευθερώσει κεφάλαια σημαντικά που για τη χώρα μας είναι 80 δις σε επενδύσεις πράσινης ενέργειας, οι οποίες είναι ακριβές, ακριβή ενέργεια και συνολικά, θα πω και για την ακρίβεια συνολικά, ακριβή ενέργεια που την πληρώνει ο λαός και επωφελούνται μεγάλοι όμιλοι της ενέργειας, γιατί το χρήμα δεν χάνεται, από κάπου στέπες φεύγει, κάπου πάει. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Δεύτερο, είναι επίσης φανερό ότι ο ελληνικός λαός, ο πολύπαθος ελληνικός λαός,
αναγκάζεται σήμερα, είναι περήφανος και το παλεύει, αλλά αναγκάζεται σε μια χρεοκοπία μόνιμη, γιατί είναι χρεοκοπία με το εισόδημα ενός μηνιάτικου, να προσπαθεί να πληρώσει στο λογαριασμό του ρεύματος, που να μην βγαίνει ούτε με το μηνιάτικο, και εκεί απάνω να σου έρχονται και άλλα χαράτσια, φόροι και ταυτόχρονα και ακριβά προϊόντα πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Επομένως, αν μια κυβέρνηση και άλλα κόμματα ήθελαν πραγματικά να στηρίξουν το εισόδημα του ελληνικού λαού, θα έπρεπε να προχωρήσουν σε μια δέσμη μέτρων που έχει καταθέσει ως τροπολογία το ΚΚΕ, ως πρόταση νόμου, συγγνώμη, το ΚΚΕ στη Βουλή, και δεν την ψήφισε κανένα άλλο κόμμα. Το οποίο τι λέει? Ένα, άμεση αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ορυκτών καυσίμων και λιγνίτη, που είναι μια πολύ φτηνή ενέργεια που καταργήθηκε και βλέπουμε τώρα την ακρίβεια στο ρεύμα που πληρώνει ο λαός. Κάποιοι οικονομάνε βεβαίως, για τα κέρδη όλα γίνονται. Ένα. Δεύτερον, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση και του ΦΠΑ, τόσο στα καύσιμα, όσο και στο ρεύμα, όσο και στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Πλαφών στις τιμές του ρεύματος να είναι χαμηλές και κατάργηση βεβαίως της ρήτας αναπροσαρμογής του χρηματιστηρίου ενέργεια που οδήγησε σε όλη αυτή την ιστορία. Πασό, είναι μια δηλαδή, απλή πασό, δέσμη δηλαδή. Μέτρων που έρχεται όμως σε αντιπαράθεση με αυτά που υπηρετεί το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι πράσινο New Deal. Πρώτα τα είπα στο τραπέζι, κύριε Βασιλιάδη. Προς τοποθέτησή μου, όλα αυτά τα έβαλα στην τοποθέτησή μου. Δεν τα έβαλατε, δεν τα βάλατε γιατί. Ο κύριος Τσίπρας, ναι, εντάξει, τώρα προεκλογικά βάζουμε ό,τι να είναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σταθάκης, όταν υλοποιούσαν το σχέδιο στρατηγικής για την ενέργεια της χώρας, μέσα ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας, λέγανε ότι ανοίγει μια νέα εποχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την πράσινη ήταν μετάβαση. Ήταν ευρωπαϊκή οδηγία που έπρεπε να εναρμονιστούμε στην ευρωπαϊκή οδηγία. Σύμφωνοι. Και ο Τίμερμανς σήμερα, ο σοσιαλδημοκράτης υποψήφιος, θυμάστε στις ευρωεκλογές που τον στηρίξατε, είναι υπεύθυνος ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να μην έχει πλειοψηφία το Σοσιαλιστικό Κόμμα, αλλά υπεύθυνος ενεργειακής πολιτικής. Αυτό λέω. Γι' αυτό και τα μετεκλογικά σκηνικά στείνονται. Το θέμα είναι λοιπόν ο λαός να παλέψει σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτά τα μέτρα και ταυτόχρονα, δεν τα ξεχνάμε και αυτά, επειδή η ακρίβεια, η συνολική ακρίβεια που υπήρχε και πριν τον πόλεμο, είναι και αποτέλεσμα της ανάπτυξης που έρχεται για λογαριασμό του κεφαλαίου, που λέει τι, αυξάνουμε τις τιμές, να οικονομάμε και να ληστεύουμε το λαϊκό εισόδημα. Άρα λοιπόν, μια άλλη δέσμη μέτρων είναι να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τα μέτρα στήριξη των αγροτών και των αυταπασχολουμένων με περικοπή. Γιατί να μην κάνουμε περικοπή του χρέους, που δεν ήταν αυτή που δημιουργήθηκε. Περικοπή όπως κάναμε στις τράπεζες, θυμάστε τα κουρέματα που τα πλήρωνε ο λαός στην κρίση. Λοιπόν, και να αυξηθεί δραστικά ο κατώτατος μισθός, να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, ο 13ος και ο 14ος μισθός, η 13η και 14η σύνταξη, το αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες, όπως έχουν οι εφοπλιστές συνταγματικά. Δεν υπάρχει συνταγματικά. Ναι, στο δημόσιο. Στο δημόσιο. Φαγώθηκε τώρα έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα και βεβαίως να καταργηθούν πλέον η 13η σύνταξη, βάλτο. Την έβαλα κι αυτή. Την έβαλα εγώ κι αυτή. Να την κάνετε εσείς, ναι. Την είχαμε κάνει και την καταργήσαμε. Την είχαμε κάνει. Το εφάπαξ επίδομα. Τέλος πάντων, για να μην λέμε, και επειδή συζητήσαμε για τον τουρισμό, να πούμε ότι ο τουρισμός είναι ένα κλασικό παράδειγμα για το πώς εννοείται η ανάπτυξη στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. 16 συμβάσεις εργασίας υπάρχουν στον τουρισμό που δουλεύουν οι νέοι κυρίως άνθρωποι. Με μερική απασχόληση, ατομικές συμβάσεις κλπ. Δεν γίνεται υποχρεωτική ούτε τοπική σύμβαση. Γιατί? Για να απογειώνονται τα κέρδη Μάλιστα. των επιχειρήσεων στον τουρισμό που οικονομάνε, των μεγάλων επιχειρήσεων, δεν μιλάμε για τους αυταπασχολούμενους, γιατί πλήττονται κι αυτοί. Και σήμερα που συζητάμε την αύξηση του τουρισμού, όλοι παραπονιούνται ότι όλος ο κόσμος είναι μέσα στα ξενοδοχεία και απ' έξω δεν είναι άνθρωπος. Επομένως, όλα γίνονται με νόμους που υπηρετούν μεγάλα συμφέροντα από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά. Η μία κυβέρνηση δίνει τη σκυτάλη στην άλλη και επομένως ο λαός πρέπει να κάνει τα συμπεράσματά του και να αλλάξει πορεία πλεύσης. Και νομίζω ότι οι απόψεις είναι και αυτές που διαμορφώνουν τον πολιτικό λόγο. Ακούσατε τις απόψεις των τεσσάρων εκπροσώπων των κομμάτων. Θα πάμε στο τελευταίο μέρος εκπομπής και θέλω σύντομες απαντήσεις.
Η αλήθεια είναι ότι και εμείς δημοσιογράφοι θα να εκμεύσουμε και τις ειδήσεις, επειδή δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο διεργασιών σε όλα τα κόμματα. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση λέει ότι δεν θα πάμε σε προώρες εκλογές, είναι καθαρά στην πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού, υπάρχουν πολλές φωνές από το σύνολο των κομμάτων που λένε ότι οι προώρες εκλογές είναι δεδομένες, με σημείο αναφοράς ότι πρέπει να ληφθούν γενναίες αποφάσεις για ανοιχτά ζητήματα που θα βρεθούν μπροστά μας το καλοκαίρι, το χειμώνα. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Πασπάτη. Είστε ένας άνθρωπος, πέρα από την εξαιρετική σας επιστημονική κατάρτιση, που υπηρετείτε τα κοινά μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση, από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Ενετική Λότζια, στον μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης και σε έναν από τους μεγαλύτερους Δήμους σε ολόκληρη της χώρας. Και μάλιστα οι πληροφορίες θέλουν ότι δεν αποκλείται να είναι ο τρίτος μεγαλύτερος Δήμος της χώρας στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα ακολουθήσετε να υπηρετείτε τα κοινά από το μετερίζει της αυτοδιοίκησης, γιατί έχετε και την εμπειρία και μάλιστα με μια επιτυχημένη έτσι, πορεία στο κομμάτι των εθνικών ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Κλείνει, θα το πω πολύ απλά, ο κύκλος σας στην αυτοδιοίκηση, κύριε Πασπάτη. Κύριε Δασκαλάκη, θα ήθελα καταρχήν πριν πω το προσωπικό μου, θα το πω. Απλά θέλω γρήγορες απαντήσεις για να προλάβουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την ώρα που έγινε πρωθυπουργός στη χώρα, είναι σαφής η πολιτική του διάθεση να τηρεί το Σύνταγμα σε όλα του. Σε όλα τα μεγέθη. Καλά, αυτό το έχουμε δει και στο παρελθόν με πολλούς πρωθυπουργούς. Το Σύνταγμα. Καταρχήν δεν είναι καταπάτηση του Συντάγματος να πάει σε προώρες εκλογές. Η συνταγματική προθεσμία είναι τα 4 χρόνια. Το είπε ότι ήθελε να το τηρήσει. Του έτυχαν, ήδη είμαστε στα 3,5. Δεν το πιστεύετε ούτε εσείς. Το είπε ότι ήθελε να το τηρήσει. Του έτυχαν πάρα πολλές προκλήσεις που θα μπορούσε ακόμα σε καλύτερες εκλογικές στιγμές για τη Νέα Δημοκρατία να έχει αποφασίσει τις εκλογές. Δεν το αποφάσισε. Το εάν θα κάνει τις εκλογές τον επόμενο Οκτώβριο, που ο ίδιος λέει όχι, και εγώ οφείλω, το λέει κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα το λέει μια φορά, ή αν θα τις κάνει τον επόμενο Μάρτιο-Απρίλιο, για μένα πια το πολιτικό μήνυμα δεν αλλάζει. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε μια πανδημία, μέσα σε ένα πόλεμο, μέσα σε μια ενεργειακή κρίση, κράτησε 3,5 χρόνια ή 4 εάν πάμε στην Άνοιξη. Και αυτό το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να τηρούμε τις διαδικασίες και δεν θα πρέπει ευκαιριακά να κερδίζουμε κάποιους ψήφους ή κάποιο χρόνο παραπάνω. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό συνάδει με από εκεί που ξεκίνησα. Αυτή είναι η δυτική χώρα. Είμαστε από τις εξαιρέσεις στο δυτικό κόσμο που κάναμε εκλογές κατά το δοκούν ή όποτε συνέφερε το κυβερνών κόμμα. Σε ό,τι αφορά εμένα, είναι σαφής η διάθεσή μου για την κεντρική πολιτική σκηνή, εφόσον φυσικά το κόμμα το επιθυμήσει, η πολιτική παράταξη το επιθυμήσει. Άρα είναι ο κύκλος της αυτοδιοίκησης, επειδή έχουμε και τις αυτοδιοικητικές εκλογές ένα χρόνο μετά, είναι μακριά, είναι σαφής μου προτεραιότητα οι πολιτικές εκλογές. Μάλιστα. Άρα μας λέτε πολύ απλά ότι εφόσον το επιθυμεί και η ηγεσία του κόμματος, θα είστε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στο Ηράκλειο. Είναι σαφής η προτεραιότητά μου. Μάλιστα. Είναι σαφής προτεραιότητα, ξεκάθαρη η απάντηση. Κύριε Σμπόκο, καταρχήν, στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπετε με μεγαλύτερη σιγουριά την πιθανότητα των προώρων εκλογών. Και εσείς στις προηγούμενες εκλογές ήσασταν και με μια επιτυχημένη πορεία στη λίστα του ψηφοδελτίου και με αρκετούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που σας στήριξαν. Θα δηλώσετε το ίδιο παρόν αυτή τη φορά? Κοιτάξτε, δεν είναι δική μου η απόφαση 100%. Εγώ... Καμία απόφαση δεν λαμβάνεται, δεν θέλει και αυτός για τον οποίο θα ληφθεί η απόφαση. Η απόφαση θα πάρει μέσα τα συλλογικά όργανα του κόμματος. Εγώ προτίθεμαι να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο. Είμαι ένας άνθρωπος που έχει αναφορά στον πρωτογενή τομέα και θα πρέπει όλα τα κόμματα εξουσίας να έχουν ανθρώπους από τον πρωτογενή τομέα να στελεχώνουν τα ψηφοδέλτιά τους. Εδώ θα σας πω χαρακτηριστικά ότι στο νομό Ηρακλείου το 50% των ανθρώπων που βάλουν φορολογική δήλωση έχουν έμεση ή άμεση σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν ανθρώποι που να παρουσιάζουν τουλάχιστον την περίοδο της προεκλογικής περίοδου τα προβλήματα των κτηνοτρόφων, των αγροτών και εάν και ο κόσμος τους επιλέξει και ακόμα περισσότερο στα κέντρα εξουσίας να είναι προνόμιο συγκεκριμένων παραγωγικών τάξεων το ελληνικό κοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά για τις εκλογές, κύριε Δασκαλάκη, η
προκήρυξη πρόωρων εκλογών είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού. Εδώ έχουμε τώρα δύο... Σήμερα, ας πούμε, πολλά αθηναϊκά μίντια έχουν μπει στη διαδικασία να δίνουν και ημερομηνίες. Κοιτάξτε τις ημερομηνίες, εδώ είναι η πρώτη πρωτοτυπία. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανακοινώσαν ημερομηνίες. Πρώτη πρωτοτυπία. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεύτερη πρωτοτυπία είναι ότι μάλλον τα αδιέξοδα θα φέρουν τον Πρωθυπουργό στην απόφαση αυτή. Και όχι αυτό που είναι η δεύτερη πρωτοτυπία, να επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης την τοξικότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ότι αυτή τον οδηγεί στην απόφαση το να πάρει αυτή την απόφαση να προχωρήσουμε σε πρόωρες εκλογές. Εάν πάρουμε, κάθε εβδομάδα τη ζητάει. Εάν πάρουμε δεδομένο αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι φταίει η αντιπολίτευση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καταρρύπτει ένα μύθος, κύριε Δασκαλιάκη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει αντιπολίτευση. Εγώ που παρουσιάζομαι, μου λέει Σμπόκο, τι κάνετε. Δεν κάνετε αντιπολίτευση. Μα από τα πλέον επίσημα χείλη του Πρωθυπουργού της χώρας βγαίνει και λέει ότι η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ με οδηγεί στο να προκηρύξω εκλογές. Πέρα από αυτό, ο πρόεδρος μας τοποθετήθηκε στην πολιτική γραμματεία και ζήτησε τέσσερα πράγματα από τον Πρωθυπουργό της χώρας και στην κατεύθυνση του κλίματος συνεννόησης, και τα τέσσερα. Το πρώτο ήταν να ανακοινώσει από τώρα την ημερομηνία των εκλογών. Άμεσα. Να ορίσει υπηρεσιακό υπουργό εσωτερικών προκειμένου να πάει η χώρα ομαλά σε εκλογές. Να θέσει σε διαρκή συνεδρίαση το Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας, ώστε να έχουν όλα τα κόμματα γνώση για το τι συμβαίνει στα εθνικά μας θέματα. Και να συσταθεί μια διακομματική επιτροπή, η οποία επιτροπή θα κατανείμει ισόποσα και ισότιμα τον τηλεοπτικό χρόνο των κομμάτων, γιατί έχουμε το οξύμορο τώρα, σήμερα που κουβεντιάζουμε, από αναλύσεις, από μελέτες που έχουν γίνει όλη αυτή την περίοδο των τριών χρόνων, 76% προβολή της κυβέρνησης και 16% της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κύριε Παρασύρη, έρχομαι σε εσάς. Αλλά όμως αυτό τώρα που λέτε, κύριε Σμπόκο, δεν νομίζω ήταν και κάπως μη ρεαλιστική η πρόταση του κ. Τσίπρα στο κομμάτι αυτό. Πάνω σε αυτό. Μην πούμε τώρα σε αντιπαράθεση. Όχι, θέλω να πω το εξής. Συγγνώμη, επειδή. Όλοι μας είμαστε κάπως θεσμικοί. Όσο δεν προκυρήσονται εκλογές, ένα τέτοιο πλαίσιο δεν μπορεί να μπει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή θα πρέπει να το ξέρουμε. Γιατί αντίστοιχα τα ποσοστά, πολύ καλά λέει ο κ. Σμπόκο, είναι έτσι. Και η πραγματικότητα είναι ότι τα μέσα ενημέρωσης αυτή τη στιγμή υπερπροβάλλουν το έργο της κυβέρνησης σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, είτε είναι η αξιωματική είτε η Ελλάσσον αντιπολίτευση. Δεν προβάλλεται ούτε οι προτάσεις τους, ούτε το έργο που κάνουν στην ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα όμως, επειδή πρέπει να μιλάμε ρεαλιστικά, ένα τέτοιο πλαίσιο, το οποίο θα μπορούσα και εγώ να συμφωνήσω πολύ εύκολα, πρέπει όμως να ξέρουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο όσο δεν προκυρήσονται τουλάχιστον εκλογές. Κύριε Παρασύρη, είστε ένας άνθρωπος με πολιτική άποψη, έχετε φτάσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με μια επιτυχημένη πορεία. Είχατε μια αποστασιοποίηση, όμως επειδή σας παρακολουθώ και στα κοινωνικά δίκτυα, σε κατάλληλες στιγμές κάνατε τις δικές σας παρεμβάσεις. Να υποθέσω ότι αυτή η νέα αρχή που κάνει το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι και αυτό που σας σωθεί να ξαναδηλώσετε παρόν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Θα σας το πω πολύ απλά. Είστε διατεθειμένος, εφόσον το επιθυμεί η ηγεσία του κόμματός σας, να είστε υποψήφιος στο Ηράκλειο? Είναι έτσι. Θέλω ωστόσο να πω ότι δεν υπήρχε κάποια αποστασιοποίηση με την έννοια της συμμετοχής. Αυτό. Θα σας πω, επειδή και οι δημοσιογράφοι, αλλά και προφανώς η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί με έναν άλλο τρόπο. Γιατί τις πολιτικές παρεμβάσεις τις κάνατε. Να το ξεκαθαρίσω κι εγώ ακριβώς. Ναι, βεβαίως. Να το ξεκαθαρίσω κι εγώ. Εγώ ήμουν και μέλος της Επιτροπής του Κόμματος μέχρι πρότινος. Ήμουν και γραμματέας τομέα υγείας. Δεν υπήρχε, δηλαδή, θέλω να πω, μπορεί να συμμετείχα και πολύ ενεργά μάλιστα και με τις παρεμβάσεις, αυτό που λέτε, αλλά ωστόσο δεν ήμουν με ένα βήμα πίσω, δεν ήμουν στην εμπόσοφυλακή, αν αυτό εννοούμε, για να το κάνουμε και λίγο περισσότερο ξεκάθαρο. Σε αυτή τη φάση, λοιπόν, πράγματι, εγώ συμμετέχω, όπως και χιλιάδες άλλοι σύντροφοι, σε αυτό το νέο εγχείρημα που κάνουμε και στρατεύτηκα και από την πρώτη στιγμή με τον Νίκο Ανδρουλάκη, έτσι ώστε να σφυριλατήσουμε μια νέα ενότητα, να αφήσουμε πίσω τους
διχασμούς, να συγκροτήσουμε μια αυτόνομη νέα πορεία για το χώρο μας και το ΠΑΣΟΚ και βέβαια να διευρύνουμε την ίδια την ανανέωση, τη στελεχειακή στο χώρο μας, το οποίο είναι κάτι το οποίο φαίνεται κιόλας ήδη από τη συγκρότηση και των τοπικών αλλά και νομαρχιακών επιτροπών. Νομίζω είναι σε γνώση σας. Σε σχέση με το πόσο ανανεωμένο πλέον βγαίνει το ΠΑΣΟΚ μέσα από αυτή την εξάμηνη συνεχόμενη διεργασία που έχουμε το τελευταίο διάστημα. Είναι βέβαιο ότι δεν πάμε σε ένα προεκλογικό αγώνα δύο πρωταγωνιστών, αλλά πάμε σε ένα προεκλογικό αγώνα τριών πρωταγωνιστών. Και αυτό ήταν ο στόχος μας. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον βλέπουμε ότι έχουμε πετύχει αυτόν τον στόχο και έχουμε ένα ηγέτη ο οποίος κερδίζει κάθε μέρα σε αξιοπιστία. Παράλληλα, με ένα ρεαλιστικό και σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, θα θεωρώ ότι θα κερδίσουμε και τη μάχη και τους πύχεις τους οποίους έχουμε βάλει για τις επόμενες εκλογές. Τώρα, στο επίμαχο ζήτημα που με ρωτάτε. Εγώ σε αυτή τη μάχη την εκλογική δηλώνω παρόν. Βεβαίως υπάρχουν διαδικασίες θεσμικές οι οποίες είναι σε εξέλιξη από το κόμμα για την κατάρτιση από την Επιτροπή ψηφοδελτίων του τελικού ψηφοδελτίου. Αλλά ωστόσο από την πλευρά τη δική μου υπάρχει και η διάθεση, υπάρχει και η βούληση, έτσι ώστε να βοηθήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην μεγιστοποίηση των εκλογικών ποσοστών στο νομό Ηρακλείου. Εδώ αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε ήδη τρεις υποψήφιους, έτσι και να νιώσουμε λίγο και το άρωμα των εκλογών. Κύριε Βασιλιάδη, έρχομαι και σε εσάς. Εσάς βεβαίως στο κόμμα σας γίνεται με μια διαφορετική διεργασία η επιλογή των υποψηφίων. Δεν ξέρω κατά πόσο εσείς θα δηλώσετε παρόν. Είναι πιο συλλογική, γίνεται διάταξη ελεγχών. Εγώ έτσι κι αλλιώς συμμετέχω στον αγώνα, όπως κάθε στέλεχος του ΚΚΕ. Τέλος πάντων, είναι φανερό ότι βρισκόμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, ανεξάρτητα με βάση τις συγκυρίες πότε θα κάτσει η μπίλια. Και το θέμα είναι πώς θα γίνει πρωταγωνιστής ο λαός σε αυτές τις εκλογές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από ό,τι φαίνεται προωθείται, δεν το λέει το ΚΚΕ αυτό, συζήτηση. Με το ΚΚΕ ως δύναμη έχει παγιωθεί στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Έχει τη δική του ιστορία πια στην βουλευτική έδρα. Και είναι ώρα να δυναμώσει κιόλας. Γι' αυτό λέω να γίνει πρωταγωνιστής ο λαός. Θα εξηγήσω γιατί. Από ό,τι φαίνεται, το ένα δεδομένο είναι ότι πάμε για κυβερνήσεις συνεργασίας. Και εδώ ανεξάρτητα ψήνεται το προεκλογικό σχέδιο. Είδατε ότι δεν μπήκα καθόλου σε αυτό το κομμάτι, γιατί νομίζω ότι αυτό θα είναι βασικό θέμα συζήτησης όταν πλέον θα προκυρηθούν επίσημα οι εκλογές. Πολύ επιγραμματικά, ανεξάρτητα που θα κάτσει μπίλια, υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι για συνεργασίες. Είδαμε και τη συζήτηση σήμερα. Ο λαός να σας πω όμως κάτι, κύριε Βασιλιάδη, γιατί πρέπει ακόμα στην Ελλάδα του 2022 να είναι ταμπού η συνεργασία κομμάτων? Δεν είναι ταμπού, είναι ο προσανατολισμός. Άμα έχει συνεργασία για το καλό του λαού, είναι καλό. Αλλά οι συνεργασίες που βλέπουμε, γιατί έχουμε ζήσει κυβερνήσεις, συνεργασίες, έχουμε εμπειρία, είναι ότι η μία κυβέρνηση ήταν συνεχιστής της επόμενης και ουσιαστικά πατούσε πάνω στο δικό της έργο. Δείτε, για παράδειγμα, η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε στη Νέα Δημοκρατία. Ποιους νόμους κατάργησε η Νέα Δημοκρατία? Μόνο τον εκλογικό. Κανένα νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Πάτησε πάνω. Εγώ θυμάμαι και το 19 στις παραδόσεις, παραλαβές Υπουργείων, δινόταν συγχαρητήρια, έτοιμα τέτοια στα συρτάρια κλπ. Σήμερα, να μην πάμε εκεί. Λέει αντιπολίτευση. Προφανώς ήταν άλλα κόμματα αντιπολίτευση. Θα δούμε, δηλαδή, θα δούμε. Για ποιο λόγο να καταργήσει το νόμο για τους ανασφάλιστους στα νοσοκομεία? Θα σας πω, θα το συζητήσω με αυτό, άμα μας δώσει. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να πω λοιπόν μια κουβέντα γρήγορη. Αλλά ακόμα και σήμερα, σε επίπεδο αντιπολίτευσης, το 55% των νόμων που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία το έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το 70% το ΠΑΣΟΚ. Αυτά είναι τα στατιστικά στοιχεία που βγαίνουν στη Βουλή. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Το ΚΚΕ τι υποσχέθηκε την προηγούμενη μέρα των εκλογών, δεν ξέρω αν θυμάστε, ήμασταν εδώ πάλι. Έλεγε ότι ό,τι ποσοστό πάρει θα το καταθέσει στους αγώνες του λαού, γιατί εκεί υπάρχει ελπίδα. Και θα είναι μια πραγματική αντιπολίτευση προς όφελος των συμφερόντων του. Αυτό και πανελλαδικά και τοπικά το έκανε με τις όποιες αδυναμίες. Και τοπικά λέμε για την κοινοβουλευτική δράση, τα προβλήματα που έφερε στη Βουλή. Πέρα από πολλούς για μένα βουλευτή και πολύ χαμηλά ποσοστά, μην ξεχνιόμαστε. Και ταυτόχρονα ηγήθηκε των αγώνων του λαού, σημαντικών αγώνων που πραγματικά κέρδισαν. Κέρδισαν σύμβαση στην Κόσκο, στο κάτεργο της Κόσκο, αυτή την εμβληματική επένδυση. Κέρδισαν εργαζόμενοι σύμβαση στην eFood, μια τεράστια εταιρεία.
που ήθελε να τους κάνει όλους κλάβους. Λοιπόν, όχι, όχι, λέω... Άλλο, μια στιγμή, δεν είπα εγώ αυτό, μην παρεξηγηθώ. Λέω, η συμβολή του Κουκουέ σε αυτούς τους αγώνες, γιατί αυτό ήταν το πρόγραμμά του, ήταν καθοριστική. Κράτησε όρθιο το συνδικαλιστικό κίνημα, κράτησε όρθιους τους αγώνες, ακόμα και των αγροτών και των αυταπασχολουμένων, την ίδια στιγμή. Και βεβαίως ταυτόχρονα ήταν και πραγματική αντιπολίτευση. Μάλιστα. Μέσα στην πανδημία, λοιπόν, όταν όλοι λέγανε σιωπή. Άρα λοιπόν, η ελπίδα για το αύριο είναι στο Κουκουέ, όπως και η ελπίδα προστασίας του λαού για το σήμερα, με την ψήφο του λαού στο Κουκουέ, θα είναι μια σημαντική παρακαταθήκη απέναντι σε μια σίγουρη αντιλαϊκή κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Κύριε, σας ευχαριστώ. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Κύριε Δασκαλάκη, από ό,τι βλέπω, και εσείς έχετε και εμείς πολύ, έχουμε, πολύ, και μάλιστα εγώ πήρα σήμερα και το βάπτισμα του πυρός. Δεν είπα ότι. Δεν είπα ότι. Εγώ δεν ξέρω αν θα είμαι στο ψηφοδέλτιο. Πάντως θα δείτε εκπλήξει στο ψηφοδέλτιο του Κουκουέ που θα σηματοδοτούν τη διεύρυνση. Μάλιστα. Κάποιε από αυτέ τι εγώ αποχωρώ και αισθάνομαι πω δεν είπαμε τίποτα. Δηλαδή, τουλάχιστον από όσα είχα στο μυαλό μου ότι θα μπορούσαμε να πούμε. Μια χαρά. Δόθηκε ο χρόνο, νομίζω. Υπομονή να έχετε, χρόνο πήρατε, κύριε Σμπόκο. Τώρα μην όχι, δεν δε λέω για προσωπικά, λέω για τα θέματα που μπήκαν. Βεβαίω. Μέσα σε όχι δύο ώρες και δέκα λεπτά. Μια εκπομπή για τους αγρότες. Ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς η επόμενη τηλεοπτική σεζόν θα είναι πολύ έντονη και σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα 4 Ιουλίου για να σας πούμε και καλό καλοκαίρι. Και βεβαίως να θυμάστε ότι η πολιτική επικαιρότητα τρέχει. Τρέχει με τους δικούς της ρυθμούς και στην Ελλάδα ποτέ με αυτήν την επικαιρότητα δεν πλήττεις. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.